που δώσε! Άντρες, Γιώργο! Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλησπέρα σας! Τους άλλους ξέχασες. Ποιους, παιδί μου? Μόνο κυρίες. Και οι άλλες. Δεν θα μας ακούνε, λες. Το ξεχνάς όμως, δεν το λες. Δεν το λες. Γι' αυτό σε μπλοκάρω. Ρε φίλε, ξεκινάς δυνατός, κυρίες και κύριοι, και κυρίες. Και καλησπέρα. Οι άλλοι. Έλατε. Δεν έχουνε ψυχούλα. Δεν τους γέννησε μάνα. Ψυχούλες μου. Παναγίτσες μου και χρυσάφια. Μια φτάνει. Κόφτη η ιδέα αυτή. Λοιπόν, τι θα έλεγα, αρέσει. Δεν είναι ανάγκη να το φωνάζουμε εμείς ότι είμαστε η πρώτη εκπομπή σε ακροατικό. Όταν κάνουν, όπως κάνουν κάτι άλλο. Άλλες μου, και φτάκι πρώτο και το αυτό και τα λοιπά. Εμείς δεν χρειάζεται να το φωνάζουμε. Έχεις δει, ας πούμε, καμιά φορά τον πρώτο να βγαίνει και φωνάζει είμαι πρώτος, αφού είναι. Ποιος μπορεί να τον αμφισβητήσει? Κανένας. Τι το φωνάζεις, ρε παπά? Κανένας. Εμείς είμαστε πρώτοι. Δεν το λέμε, αλλά από σήμερα θα το λέμε. Είμαστε πιο ωραία εκπομπή. Θες να το λέμε? Ε? Να το λέμε θέλεις? Συνέχεια, μέρα νύχτα. Δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Αυτό θα λέμε. Έχουμε θέματα σοβαρά. Τι θέμα, όλα καλά. Καλά όλα. Όλα καλά. Τι έχετε αύριο τη συνέντευξη, θα πάει στη συνέντευξη? Άμα πήγαινα εγώ θα φωτιά. Νομίζω πάλι μέσω Skype θα γίνει η δουλίτσα. Δεν θα είναι μπροστά. Τσούκου. Μάλιστα. Αποκαλύφθηκε, τους πιάσανε τους συμμορίτες. Γιατί ο εισαγγελέας. Αύριο. Και ο νόμος. Τι αύριο, ρε, βγαίνει ο άλλος και κάνει καταγγελία. Υπάρχει εγκληματική οργάνωση στον ΠΑΟΚ. Συμμορία. Συμμορία. Συμμορία τι είναι? Η οποία αρμέγει. Αρμέγι. Τι εννοούσε? Είναι βοσκή. Τέτοιο άρμεγμα. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Πώς το έκανες αυτό το άρμεγμα? Είμαστε το Παναγία. Δηλαδή. Άντε να δω. Ακόμα τι άλλο θα ζήσω. Για λέγε, τι άκουσες? Γιατί εγώ δεν τα άκουσα. Τα βάζω εγώ, κάνω ζάπινγκ, ακούω από εδώ, ακούω από εκεί, μπαμ, μπαμ, μπαμ και ακούω. Είπε ο... Τι, ποιος? Ο δικός σου. Ποιος είναι ο δικός μου, ρε? Ο αγαπημένος. Ο ποιος? Αυτός είναι δικός μου, έτσι. Αμα μιλάει όλα, ο δικός μου. Εσύ, η αδυναμία, εσύ. Η αδυναμία. Εσύ είσαι ο δικός μου. Αδυναμία. Σου πω κι άλλος δικός μου. Το Χριστάκι, τον έφαγαν το Χριστάκι. Τάλαρα τον κάναν. Ο Μπαϊράμις. Τον κάναν τάλαρα. Το πάει ο Γιωβάνογλου. Εδώ είμαι Χριστάρα, περίμενε. Λοιπόν. Θα σε... Είναι ο δικός μου. Άλλος ποιος εδώ, οι Σαλτσίδες, οι Κόλκες. Όχι, αλλού. Όχι. Σκατζόχυρος. Όχι, Σκατζόχυρος, όχι. Σκατζόχυρος πού είναι? Πού είναι, ποιος την έχει ιεροκαιώσει ο Σκατζόχυρος? Μήπως έχει ερωτευτεί? Αμπά, είναι μονίμος. Έχει τον άνθρωπο. Α, εντάξει. Ναι, δεν χρειάζεται παραπάνω. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Στα θέματά μας, μην το μου πηγαίνεις σαν το χέλι. Αμάρε. Βάλε. Δυνατό. Δεν ξαναβόσκω άλλες βοβάλε. Δεν θέλω μύτη να τις δω. Θα μπορούσε να πει ο Σαββίδης. Βέβαια, αλλά δεν θα τους είχαν πάρει χαμπάρι να αρμέγουν να κάνουνε. Δηλαδή τώρα είπε, υπήρξαν στο μικρόφωνο στα αργιανά της πόλης. Είπε. Δικό μας ραδιόφωνο από εδώ ή της Αθήνας ή της του δικό πόλου. Δικό μας εδώ που ήταν όλο το χρονικό διάστημα αυτό ήταν έτσι. Δεν το υιοθετώ. Εντάξει. Δεν ξέρω αυτό. Πες μου πραγματικότητα. Ήταν λίγο πιο σαλιάρης με τον Ιβάν. Όλοι ρε φίλε. Αυτή ήταν περισσότερο. Δεν γίνεται. Δηλαδή ο ένας ξεπερνάει τον άλλον. Και... Να σου πω κάτι και καλά κάνουν. Ιβά ρε φίλε. Γιατί. Να τον πενέψουμε κι εμείς λίγο. Γιατί να μην τον πενέψουμε. Τεράστιος Ιβάν. Ναι. Υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να μιλήσει για τον Ιβάν? Όχι. Στον κόσμο όλο ρε, όχι στον ΠΑΟΚ. Μιλήσει για τον Ιβάν. Μιλάνε για τον Ιβάν. Έτσι. Και να μιλάνε στη Ρωσία δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Αλλά σούπα, δεν μπόρεσε να βρει ακόμα τους ανθρώπους. Ο Ιβάν είναι από τους μεγαλύτερους επιχειρηματίες που έχουν περάσει από τον τόπο. Βουνό. Δεν μπόρεσε. Έχει, φτά τώρα, το βγήκε ο άλλος, του λέει άλλα. Συμμορία στον ΠΑΟ Καρμέγε του Σαββίδη. Ποιοι είναι αυτοί ρε φίλε?
Το ξέρεις και δεν το λες. Γιατί δεν το λες, δεν είναι ποινικό αυτό? Συνυπεύθυνος είσαι. Βέβαια. Τους περιφάλπεις. Συνέχεια το λέω αυτό. Όταν ξέρεις κάτι και δεν το λες, ναι, είσαι συνυπεύθυνος. Δηλαδή, ξέρω εγώ ότι σκότωσε έναν άνθρωπο, θα πάω το δω. Ναι, έτσι είναι. Να το πω. Δηλαδή, άμα δω να κλέβουν τον ευεργέτη μου και δεν μιλάω, γιατί είναι ευεργέτης αυτός της Ελλάδος. Για να μην μιλάει. Τα λέω για το συγκεκριμένο, γενικά αυτοί που μιλάτε λέμε... Μιλάτε εκεί πέρα ρε στον ΠΑΟΚ, συμμορίτες, κλέφτες, αρμέγετε τον πρόεδρο, είπε ο κύριος. Ναι. Εγώ δεν τα υιοθετώ. Ούτε εγώ τα υιοθέτησα. Έτσι δεν είναι. Έτσι. Δηλαδή όταν λες, όταν βάβει, λες και βγάζει, γιατί δεν είναι μόνο αυτά που λες. Παρασέρεις και έναν ολόκληρο κόσμο. Ρίξε, ήτανε... ρίχνεις ρε τσινιά, κάτσε ρε. Κάτσε ρε παπά! Ήτανε τέτοιο, δεν μπορούσα να... Είναι σοβαρό αυτό το θέμα. Ρίχνεις ρε τσινιά στον αέρα. Όποιο πασαλείψει, δηλαδή ποιος είναι εκεί πέρα, Κοντζάρεβα? Ε, όχι. Αρμέχτρα. Ε, άλλοι ποιοι έχουν πρόσβαση, κύριε φίλε? Ο Κούλης Κούλης. Μπορεί, με τον Κούλη Κούλη τα έχει βάλει. Με τον Κούλη Κούλη, τον είπε, άμα τον είπε τον παραδέχομαι. Δεν είπε, αλλά εμέσως, τον φωτογράφησε που λένε. Α, τον ναι. Κούλη Κούλη, μάλιστα. Τον Καγκάτσι Καγκάτσι, γκίχ για τον Καγκάτσι. Άρα δηλαδή το κακό του ΠΑΟΚ είναι ο Κούλης Κούλης. Αυτός κλέβει και αυτός κάνει την κακοδιαχείριση του τεράστιου αυτού αυτού. Κατά το, αυτό που το λες εσύ, εγώ δεν το ξέρω, δεν άκουσα. Το άκουσα εγώ. Και όταν λες το φωτογράφησε ρε Παύλε, δηλαδή πώς το φωτογράφησε? Επειδή εχθές ο Κούλης Κούλης που λες και εσύ έκανε μια ανάρτηση ρε παιδί μου. Τι ανάρτηση έκανε ο Κούλης? Έλεγε ότι θα μπείτε στη θέση σας εσείς που μιλάτε κτλ. Κτλ. Ο οποίος μάλλον ο Κυρκύρη που λένε φωτογράφησε και αυτός αυτόνα. Μάλιστα. Γιατί οπότε είχε βγάλει είναι... πιο μπροστά τον Ορφανό. Ναι, Κωστάκη Ορφανό. Τον Κωστάκη. Ναι. Με το Κωστάκη. Αυτός ο Κωστάκης είναι όταν σας έριξε εσάς το τρίτο γκολ στο τελικό, έκανε και τη χειρονομία, αυτός είναι. Σε εμάς. Στους Παοξίδες, εντάξει, εδώ στους Σαλονικιούς, εσάς δεν σας πήρε το έτσι δηλαδή. Ναι, ναι, μας. Δηλαδή άμα είναι καμιά δεκαριά και γύρω. Ναι, 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 μας πήρε, μας πήρε. Το κάνω γενικά εγώ, δεν θα σας πάρει. Μας πήρε, ναι. Ε, ναι, ναι. Αυτός είναι. Ναι, ναι. Αυτό να είχε χθες. Προχθές. Προχθές. Είχε μάλλον κάνει έτσι, ε. Ναι, το είδα εγώ με τα μάτια. Ω. Φίλε, μέσα ήμουνα. Έτσι ή έτσι? Το χέρι. Α, έτσι. Ναι. Γλυκούλησα. Ναι. Προσδίδει μια ποιότητα όμως αυτό. Ότι... Αυτό. Ναι. Είναι πιο σκληρό τέτοιο ή αυτό? Ναι. Αυτό έχει μια. Έχει ένα elegance. Ναι, αλλά γιατί? Δεν ξέρω. Σε ένα κόσμο που τον λάτρεψε, ένα κόσμο που τον έστειλε στη διάκριση, μια ομάδα που τον έδωσε σε μια μεγάλη ομάδα να συνεχίσει την καριέρα του και τον έκανε πλούσιο, και χωρίς κανένα λόγο γυρίζει να πούμε. Δεν τον έχω να και... πω το για τον. Τι δεν τον έχεις? Και σε μεγάλη εκτίμηση. Είναι ο πιο έξυπνος από όλους σε πληροφορώ. Ο Κώστας. Ναι. Αλήθεια. Βεβαίως. Είναι ο πιο έξυπνος από όλους. Μου φαίνεται λίγο. Είναι. Αυτό εννοώ. Δεν αλλά έξυπνος μεταξύ των χαζών που κάνει παρέα. Αχ, ναι, αυτό να έβγαλε και μετά βγήκε εκείνο και οπότε πάει έτσι η στιχομηθεία. Ο ένας φωτογραφίζει τον άλλον. Τα ανεβάσαν τα site, έγινε σαματά, επενέβη εισαγγελέα, έγινε κάτι. Τσούκου τσούκου. Τσούκου τσούκου, τίποτα. Τίποτα, τίποτα. Μάλιστα. Θα μιλάμε έτσι τώρα διπλά. Δεν ξέρω, επειδή ο κύριος Μπούζος πολύ προσεκτικός. Αλλά τώρα τελευταία έχει καβαλήσει το καλάμι κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή πιστεύει ότι είναι ελέγχει, μπορεί να κατευθύνει, να κάνει η αμονή του με τον Βιερίνια ότι τώρα έρχεται, αύριο υπογράφει, γιατί δεν υπογράφει, να βγάλει αυτό, να πετά τις συζητήσεις και τα λοιπά. Μου δίνουν να καταλάβω ότι κάπου ταύτισε. Εγώ θα πω απλά ότι... Κάπου τον τρέλανε η δημοσιότητα. Όταν ξέρεις πράγματα και δεν τα λες, σημαίνει ότι από τη στιγμή που δεν τα λες, εποφελείς από κάτι, γι' αυτό και δεν τα λες. Έτσι δεν είναι? Έχεις τους δικούς σου λόγους και δεν τα λες. Χρησιμοποιείς αυτά που ξέρεις
προς όφελος ιδίου. Ναι, αυτό δηλαδή είναι. Βγάζεις τα μισά για να κάνεις το μπαμ στη δουλειά την οποία κάνεις, εκμεταλλεύεσαι όλο αυτό το θόρυβο και το θάβεις. Σου είπα, δηλαδή είπε, αν ανοίξω το στόμα μου δεν τους ξεπλύνω το αξιός. Τόσο πολύ, δηλαδή ο αξιός, όχι ο Λουδίας, ας πούμε. Όχι, ο Λουδίας είναι γαλλικός. Τίποτα. Ο Λουδίας είναι, δεν έχει πολύ όρμη. Ο γαλλικός δεν έχει τίποτα. Αυτός ο Στριμώνας που είναι και το λιοντάρι. Εντάξει. Ο αξιός είναι, βαρδάρης. Αξιός, έχει αξιός, να δώσει. Αξιός, δηλαδή πολύ βρωμιά, ρε παιδί μου. Δηλαδή τι μπορούν να έχουν να κάνει αυτοί. Δηλαδή την πουτίχα αυτή, τα ψηρίσανε. Ναι, αλλά δεν τα λέει όμως. Είναι σαν να παραδείχνει ότι ξέρω, αλλά δεν μιλάω. Άρα. Ρε φίλε, όταν σε λέω εγώ εσένα στον αέρα, άμα πάω και πω ποιο να πιάσουμε, βγάζε τον Τρούλικ. Το νονό. Το νονό μας. Ότι ο Τρούλικ, αυτά που έχει κάνει στο Λίμπερο, άμα βγω να τα πω, αρμέγει το Λίμπερο. Εδώ και πολύ καιρό, τον έχουν δώσει πόστο τον κύριο Τρούλικ. Τα έχει κάνει μαντάρα, το μυαλό του είναι πώς θα ψηρίσει. Και άμα βγω να πω αυτά που ξέρω για τον Τρούλη. Και άλλα. Εκτός από αυτά. Α, και άλλα. Εκτός από αυτά. Ναι. Που λες εσύ. Και αν ανοίξω το στόμα μου να πω και άλλα. Ναι. Δεν θα το ξεπλύνω το αξιός. Οπότε δεν με πάρει με ένας αγόρας τηλέφωνο. Να μου πει, έλα εδώ, ρε, τι ξέρεις για τον Τρούλη. Και δεν μιλάς. Για δεν μιλάς. Μίλα μου. Ναι. Μίλα. Μ' αρέσει αυτό που γίνεται. Θα γίνει ξεκαθάρισμα. Αύριο. Ξεκατίνιασμα θα γίνει, όχι ξεκαθάρισμα. Να σου πω κάτι. Θα πρέπει να ξέρεις κάτι, ότι η σύγκρουση καμιά φορά γίνεται αιτία να καθαρίσει κατάσταση. Μήπως ο Γιώργος έχει δίκιο. Ποιος όμως, αυτό ήθελα να σου πω. Αυτός που κάνει την σύγκρουση, ποιοι συγκρούονται. Περίμενε. Δηλαδή, καλά που μου το πες, γιατί σήμερα δεν άκουσα ραδιόφωνα, είχα τις διάσεις μου. Έπεσα τώρα και έχουμε 7 η ώρα, έχουμε την εκπομπή. 2 η ώρα πρέπει να κοιμάμαι εγώ. Κοιμηθώ 2 ώρες, 4 η ώρα σηκωθώ σένιος, πιω το καφεδάκι μου. Εγώ δεν πρέπει να κοιμηθώ μεσημέρι. Κάνω, καλά κάνεις. Εσύ, σλάφε. Αν δεν κοιμηθώ το μεσημέρι, πιστεύω ότι τις δυνάμεις που έχω, τις οφείλω ότι κοιμόμουν πάντα 2 ώρες το μεσημέρι. Πάντα. Εάν δεν κοιμηθώ 2 ώρες, δεν μπορώ να λειτουργήσω. Λένε ότι είναι δυνατός ο ύπνος το μεσημέρι. Ναι, βέβαια. Βέβαια. Σε καθαρίζει, σε απογειώνει. Εγώ, άμα κοιμηθώ μεσημέρι, ναι, και ξυπνήσω, είναι σαν να με δίρανε 30 άτομα. Μάλιστα. Επειδή είσαι συνήθιστος. Τώρα θα μιλήσουμε για τον μεσημεριανό ύπνο, δηλαδή γιατί το κάνεις αυτό, ρε περήφανε. Πάμε δηλαδή να μιλήσουμε λίγο σοβαρά και με κατευθύνεις αλλού και αλλού. Πάμε στα θέματα μας. Πάμε να τα πιάσουμε την αρχή. Ο Γιώργος είναι προσεκτικός. Και έμπειρος πολύ. Ή όλοι κάνουν λάθη. Έχω, περίμενε ρε να τελειώσω. Τι πουστή έχω μπλέξει σήμερα, ρε φίλε. Ήρθες προβαρισμένος, ε. Θα με τρελάνεις. Βάλε λίγο μουσικούλα, ρε. Βάζω. Από κάτω έχει. Εγώ γιατί δεν την ακούω. Κόλπο είναι. Λοιπόν, δίστανται οι απόψεις. Τι ξέρει ο Μπούζος. Θα μιλήσει ο Μπούζος. Είναι αποφασισμένος ο Μπούζος να κάνει τη ρήξη και να καθαρίσει τον κόπρο του Αυγία από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Θα γίνει ο ήρωας του σύγχρονης ιστορίας του ΠΑΟΚ ο Γιώργος ο Μπούζος. Θα είναι ο μόνος που θα ρίξει γροθιά στο μαχαίρι ξέροντας ότι δεν μπορεί το κατεστημένο να τον νικήσει. Ξέρει ότι η βρωμιά είναι δυνατή, αυτή που κυριαρχεί μέσα στα γραφεία του ΠΑΟΚ, και ότι αυτοί οι οποίοι έχουν δυσαυρίσει από τα, πώς θα έπεσε εκείνο, το ζύμωμα, όχι, αλλιώς. Το άμερμα. Το άρμεγμα, τόσα χρόνια. Γεια σας κυρία μου, τι ωραία κυρία, σοβαρότατη. Είναι η Γκοντζάρεβα του Λίμπερο. Έχεις γραμμή. Σέκοψε κάποιος. Εκείνος ο Χαζός από την Αθήνα θα είναι. Την Αθήνα, ο Μανώλης. Όχι. Αυτός περί τέτοιο. Ναι. Ναι. Ορίστε.
Ελάτε ρε παιδιά, καλησπέρα. Καλησπέρα. Από ποιο πηγάδι μιλάς? Κάτσε, περίμενε. Τώρα ακούγαμε καλύτερα. Το βουνό ρε φίλε. Γιώργη και Παύλε, να το πάρουμε λίγο σοβαρά αυτό το θέμα. Είναι πολύ σοβαρό. Νομίζω ότι προσπαθώ με τον τρόπο που τα λέω και δεν είχα τελειώσει το συλλογισμό μου. Προσπαθώ να επαναφέρω ένα θέμα το οποίο έπαιξε το μεσημέρι σε κορυφαίο ραδιόφωνο από κορυφαίο δημοσιογράφο και αντί να γίνει πρώτο θέμα έχει πνιγεί από παντού η σιωπή των αμνών. Εμείς πρέπει να μιλήσουμε όμως. Για την καζόλαμπα που μιλάτε τώρα είναι γνωστή σαν χλαμάρα. Εντάξει, διαχρονικά και χρόνια και αυτά και είναι παρορμητικός, λέει και πράγματα που δεν ισχύουν για τη δική του χαζοακροματικότητα και αυτά. Δηλαδή είναι παρορμητικός. Για ποιον μιλάτε, ρε φίλε, μήπως δεν ξέρεις ποιος τα είπε? Καζόλαμπα, για την καζόλαμπα. Ποια τώρα, είναι, ναι, η καζόλαμπα, ρε αδερφέ, και μη χαρακτηρίζεις συναδέλφους. Μη μας φαίνεις έτσι. Όχι, δεν είναι ο Καράφλας. Είναι ο κύριος Μπούζος, ο διευθυντής του Μετρόπολης. Εγώ άλλο θέλω να πω, Γιώργη. Α, άλλο. Ωραία, πάμε στα άλλα. Γιατί δεν άκουσα. Δεν έχω σήμερα. Το να πω εγώ, σαν φίλαθρος που βγαίνω στο ραδιόφωνο και να πω ότι π.χ. σαν παοξής που είμαι, ότι ο Ολυμπιακός έχει πολύ καλές σχέσεις με τον Άρη, έτσι. Ναι. Και αυτό αποδεικνύεται κατά κάποιο τρόπο, γιατί πάντα παίρνει ο ένας εις θέση του άλλου. Εντάξει, δεν είναι, μιλάμε αυτά που βλέπουμε, έτσι. Εντάξει, δεν έχουμε αποδείξει για κάτι παραπάνω. Λέμε ότι έχουν καλές σχέσεις και ότι ο ένας κατά κάποιο τρόπο επηρεάζει τον άλλο στις απόψεις του και στις σκέψεις του. Και είσαι και ανώνυμος. Ναι, να βγαίνουν στο δικό σας ραδιόφωνο δημοσιογράφοι σε καθημερινή βάση και να λένε ότι ο ΠΑΟΚ έχει τη Ούζο τον Παναθηναϊκό, έχει τον Όφη, έχει τον Βόλο. Δημοσιογράφοι. Πολύ καλά. Δημοσιογράφοι που έχουν και εξέχουσα θέση στο ραδιόφωνο σας. Λένε και να μην το προεκ... τον Παναθηναϊκό Ούζο. Μεταξύ σοβαρού και αστείου, πιο πολύ σοβαρού, πιο πολύ για να φίξουν τον ΠΑΟΚ. Ναι. Συνεχώς ο Βόλος είναι δικό σας, η Ξάνθη είναι δικό σας, τα χρήματα που διακινούνταν από τον Καλπαζίδη και από εδώ και από εκεί και μόλις πάνε να βγει κάτι καλό για τον ΠΑΟΚ, μια απόφαση καλή για τον ΠΑΟΚ, ούτε το κάνουν θέμα. Δηλαδή και στο δικό σας ραδιόφωνο, Γιώργο, και τον ΠΑΟΚ το προβληματίζεται. Αλλά το ανάποδο εσύ... γιατί δεν το λες όμως, το ανάποδο γιατί δεν το λες, ότι υπάρχουν και άλλοι που έχουν τις ίδιες ώρες, έχουν τα ίδια, το ίδιο επίπεδο κτλ. Κτλ. Οι οποίοι λένε ακριβώς αυτά που είπες εσύ για πιο φιλικές σχέσεις και ό,τι γίνεται για τον Άρη το βγάζουν επάνω και γίνεται ακριβώς το ανάποδο που το λες. Αυτό δηλαδή γιατί δεν το λες και λες μόνο την άλλη μεριά. Ευθυντή ραδιοφώνου. Ωραία. Δεν έχουν την ίδια βαρύτητα οι απόψεις. Δεν μπορεί να λέει ότι είναι ούζο του ΠΑΟΚ ο Παναθηναϊκός. Δεν μπορεί να λέει κατά καιρούς και για πλάκα να το λέει. Ποιος αυτό το πράγμα δημιουργεί το ανάποδο. Όταν γίνεται το ανάποδο, γιατί δεν μου λες για το ανάποδο? Γιατί δεν πήρες να μου πεις όταν λέει ο άλλος ότι ο Άρης είναι φιλικά προσκύμενος με τον Ολυμπιακό? Γιατί δεν βγαίνεις να πεις για αυτό το πράγμα και λες μόνο για τον ΠΑΟΚ? Το λέω εγώ. Στο λέω εγώ ότι έχετε φιλικές σχέσεις. Ωραία, αγόρι μου, ελληνικά μιλάω. Ελληνικά μιλάω. Μου βγαίνεις και μου λες ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος λέει ότι έχει ο Παναθηναϊκός, ο Όφη και τα λοιπά είναι με τον ΠΑΟΚ. Και σένα δεν σ' αρέσει αυτό το πράγμα. Ναι, υπάρχει και κάποιος ο οποίος κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα με τον Άρη. Σε αυτόν όμως δεν βγαίνεις να μας πεις είναι άσχημο να λέει ότι ο Άρης είναι φιλικά προσκύμενος στον Ολυμπιακό. Δηλαδή ότι είναι το ποπουδάκι μας. Αυτό μου λες τώρα. Μας πίσω παραδείγεις ότι έχετε καλή σχέση μεταξύ σας. Έφυγες, άντε γεια, καληνύχτα. Ρε εσείς. Τον έσφαξα, ελληνικά του μιλούσα. Άλλο ρε θέλω να πω ρε Παύλο μου, ένα λεπτό ρε. Ρε Παναγιά μου, το μιλάς ελληνικά ρε εσύ Γιώργο και το μυαλό του είναι αλλού. Μην τρελαίνεσαι ρε. Δεν μπορώ. Ρε εδώ πήρε φωτιά εκεί πέρα το σπίτι και εσύ κοιτάς από δίπλα το δέντρο. Δεν μπορώ να μιλάω ελληνικά. Πάρε από τη στήρα το σβήσε το δέντρο, το δάσος. Ελληνικά το μιλάς. Σοβαρότατο πρόβλημα. Ο διευθυντής ενός μεγάλου ραδιοφώνου και σοβαρού που δεν έχει δώσει, είναι πανέξυπνος και εμπειρότατος. Βγαίνει και λέει ότι στον ΠΑΟΚ μέσα υπάρχει συμμορία
που αρμήγει τον Σαββίδη. Το είπε. Και το άμα άκουσα. Το βγω και μιλήσω, δεν τους ξεπλένει ο αξιός, είπε. Το είπε. Το είπε. Και εσύ μου λες με πήρε και δεν σε πήρε και βγήκε και αυτός περιμένω, λέω κάτι σοβαρό θα πει ο άνθρωπος. Τι να κάνω. Και δεν κατάλαβα τι έλεγε. Γι' αυτό εσύ τσατίζομαι. Κατάλαβες. Ναι, κατάλαβα αλλά δεν καταλαβαίνει ελληνικά. Τώρα δε μιλάμε για ένα σοβαρότατο θέμα. Και λέω ότι ο κύριος Μπούζος προσπαθώ να αποκρυπτογραφήσω την απόφασή του να βγει και να πει αυτά τα λόγια. Και λέω λοιπόν ότι ο κύριος Μπούζος, ο οποίος είναι εμπειρότατος, για να βγει και να τα πει έχει πάρει απόφαση να μιλήσει. Και αυτά που θα πει είναι σίγουρα θα συγκλονίσουνε. Έτσι λες εσύ. Αυτά που είπε ο κύριος Γιώργος. Ναι. Ο κύριος Μπούζος δεν είπε ότι ξέρει ότι φτρών του το είπε. Το είπε. Αρμέγουν το συμμορία είπε. Μέσα στον ΠΑΟΚ. Εγώ περίμενω ότι θα. Ποιος είναι αυτός ο Κυριάκος? Θα γίνει ένα τέτοιο μπέρδεμα με αυτά που έχω δει αυτές τις ημέρες. Γι' αυτό και σήμερα λέω κάτσε να βάλω λέω την αρχή. Ναι. Άκουσα την αρχή, μετά καληνύχτα. Το άλλαξα. Και είπα ακριβώς αυτό. Για και συμμορία. Για να τα πει αυτά, κάτι έχει συμβεί. Ουρλιάζοντας τα είπε. Ουρλιάζοντας ο Μπούζος. Ναι. Ρητορικά. Ναι. Φίλε, με εκπλήσεις. Ναι. Με εκπλήσεις, ξέρεις γιατί. Γιατί ο Μπούζος είναι αλεπού. Αλεπουδράκο. Αλεπού καμπίσια. Και αυτή την απόφαση που πήρε είναι απόφαση ζωής. Η πρώτη, η μεγάλη, να πάει και να παίξει πραγματικά πάρα πολλά, ταυτίζοντας τη φάτσα του με τον άλλονε, τον Θωμαίδη, και να βγαίνει προς τα έξω ότι κάνουν έρευνα για τον Ουρουάν. Και εκεί πέφτουν κεφάλια. 10 μέχρι τώρα. Και εκεί ο Πούζος βγήκε μπροστά. Εμένα αυτό με φοβίζει. Με λίγα λόγια, ο Μπούζος έχει πάρει απόφαση, είναι αποφασισμένος. Εγώ νομίζω έκανε λάθος. Με το Θωμαίδη που βγήκε μπροστά. Όχι, όχι. Ουρουάν και αυτά. Ποιος μιλάει άλλο στην Ελλάδα για τον Ουρουάν σήμερα, εκτός από τον Γιώργο τον Μπούζο? Εμείς. Εμείς. Παρακαλώ, ούτε θέλω να ακούσω. Τι λες, ρε. Τι λέει, αυτούς εδώ μπορεί να έχουν 4 αστυνόμες να τους φυλάνε τους. Πώς να μιλήσει, δεν είναι ένας έμεινε, δεν έχει κανένα. Ναι, λοιπόν. Και βγαίνει μπροστά ο Μπούζος. Εδώ έδειξε ότι είναι αποφασισμένος. Ένα το θέμα. Θέμα δεύτερον. Βγαίνει και λέει αυτά σήμερα. Ξέρεις γιατί βγήκε και τα είπε? Προσπαθώ να τον πιάσω την κουφάλα να πούμε. Γιατί αυτό που έκανε. Κάνει σύγκρουση τώρα. Έρχεται σε σύγκρουση απευθείας με τη διοίκηση του ΠΑΟΚ. Την πανίσχυρη. Τι κουνάς την κεφάλα σου. Εγώ πιστεύω ότι έκανε ατόπιμα. Δεν το σκέφτηκε. Τώρα εσύ σου λέω όταν ο άνθρωπος αυτός έβαλε εμβρασμό. Άκουσε με, δεν είναι αυτός, δεν λειτουργεί εμβρασμό. Δεν τον ξέρεις καλά τον Μπούζο. Καθόλου καλά δεν τον ξέρεις. Όταν ο Μπούζο, ξέρεις γιατί το έκανε? Γιατί έβαλε μπροστά τη μούρη του στον Ουρουάν. Και όποιος βάζει μπροστά τη μούρη του στον Ουρουάν, τους άλλους τους βλέπεις σαν κουνούπια, φίλε. Με κατάλαβες? Είσαι ρε κουφάλες. Εγώ δεν φοβήθηκα το μαρινάκι σας. Θα φοβηθώ. Θα τα πω. Δεν ξέρω, σκέπτομαι, τα έχω χάσει από τότε που μου το πες. Βέβαια, περίμενα να όλα τα αυτά πιάνει και μου είπες ότι μιλούσε και μία μικροσημωρία. Μικροπαρέα, μικροαυτή που κάνει το κουμάντο δίπλα από την άλλη. Συμμορία στη συμμορία. Ήταν κάνα δεκάλεπτο, έλεγε. Έλεγε το πουλάκι μου. Δεν είδα όμως και πολύ, μόνο εμείς το έχουμε πει. Εμείς, γιατί φοβούνται. Σου λέει κάτι ξέρει αυτός. Λες να ξέρει και για μένα. Όλοι έχουμε κάνει καμιά στραβή στη ζωή μας. Εγώ δεν έχω κάνει. Ούτε εγώ. Γι' αυτό μιλάω. Ξέρεις από πού πέρασα, πόσο με ψάξαν όταν φύγαμε από τον ΠΑΟΚ. Από τον μπάσκετ, από το ποδόσφαιρο. Μιλήσαν, ρωτήσανε, πιάσαν τα ταμεία. Μιλήσαν με τους ποδοσφαιριστές, μιλήσαν με τους αθλητές, μιλήσαν με τους μάνατζερ. Εκείνες οι κουφάλες. Η μάστιγα του μπάσκετ του ΠΑΟΚ.
Ξέρεις πόσο μας ψάξανε. Τους λιαδέλιδες, τους σιγάρες που φέραμε, τους μπλερ, τους βάες. Τεράστιους λιαδέλιδες. Το ξέρω εγώ τι, το κορονοϊό. Αυτά από την Αθήνα, γιανούλιδες, ριτζιάδες. Πιάσαν τους πατέρες τους, ρωτήσαν τις γκόμενές τους, ρωτήσαν τους μανατζαρέους τους. Οι μανατζαρέοι είναι οι πιο βρώμικοι από όλους. Έτσι και λαδώσουν, να πούμε, στον επόμενο για να κάνει τον καλό. Κοίταξε, η άλλη κουφάρα, να πούμε, τον δώσαμε και εκείνα. Ή πάρε και εσύ, μωρέ, δε, που πήρε ο άλλος. Με κατάλαβες, έχουν δώσει. Γι' αυτό μπορούμε και μιλάμε. Κυκλοφορούμε με το μέτωπο καθαρό. Και βλέπουμε πολύ ενδιαφέρον. Τι δείχνεις ρε συνέχεια την κόμενα, λιγούρι! Ποια είναι αυτή? Η Στικούδη νομίζω. Όχι, αυτή είναι η θεία. Η Στικούδη. Επειδή πάμε για διάλειμμα, γι' αυτό συνεδείχνω. Ναι, αλλά βλέπεις συνέχεια τη Στικούδη για να βλέπεις εμένα. Θα πεις και εγώ τη Στικούδη θα βλέπα. Εσένα θα βλέπα. Λοιπόν, α, εσύ, πάμε. Γίνεται πανηγύρι. Στάρματα, στάρματα, ξανά στον αγώνα. Υπάρχει ένα τραγούδι. Βροντάει ο Όλυμπος. Ξέρω. Πώς είναι αυτό, βάλτο μου. Βροντάει ο Όλυμπος, αστράφτη γιώνα. Ή αστράφτη ο Όλυμπος, βροντάει. Το φως είναι πιο γρήγορο, δεν είναι? Βροντάει ο Όλυμπος, αστράφτη γιώνα. Μπούζος εναντίον Κυριάκου. Σημειώσατε? Τριπλή παραλλαγή. Γκολ ένα συν ένα, πώς τα λέτε αυτά εδώ, τις αηδίες αυτές? Ούτε ξέρω. Όλα μαζί. Όλα μαζί. Θα γίνει πανηγύρι. Θέλω να βγει και να μιλήσει ο κύριος Μπούζος. Τον δίνουμε και ανοιχτό μικρόφωνο άμα θέλει να κάνει παρέμβαση στην εκπομπή μας. Ο διευθυντής του Μετρόπολης, ο κύριος Γιώργος Μπούζος. Να το. Πάμε για πέρα. Χρύζουν τα γράφα σχέδι. Ζήτω ο Γεώργιος Μπούζος. Το παλικάρι αυτό που βγήκε για πρώτη φορά σε αυτά τα καταραμένα Ερτζιανά και όρθωσε λόγο. Μπαίνει μπροστά σαν η αιχμή του δόρατος της κάθαρσης και είπε ότι σαν νέος Ηρακλέας θα ξεβρωμίσει τον κόπρο του Αυγαία μέσα από την μπουτίκ του ΠΑΟΚ και από την ΚΑΕ και την ΠΑΕ εκεί και όλη αυτή τη βρωμιά και την ΚΑΕ. Ο Μπουζέας όλα. Να πιάσει και την ΚΑΕ. Τι συμβαίνει στην ΚΑΕ, κύριε Γιώργο? Βάλε τη μουσικούλα, γιατί μου το έκοψες. Γιωργάρα. Να βάλω το άλλο, δεν μ' άρεσε. Σώστηκε στα στάρματα. Τι είναι αυτό? Αστραφτή γιώνα. Ποιο? Γκρίζουν τα δράφα σχέτη στεριά. Στάρματα, στάρματα εμπρός στον αγώνα. Αυτά τα φυσέγγια που βάζουν χιαστή μπροστά, μουσι. Τώρα με πάρω σε μουλάρι. Θα πάω ξυριστώ. Πάρω και το τουφέκι στον νόμο. Και πάμε. Παράτε, ορμάτε, ορμάτε Μακεδονία. Όταν έψε τα αρματολίκη, τα μπράτσα σίδερα, φλόγα η ψυχή. Λουφάζουν. Είναι οι αρπεχτές. Ποιοι είναι οι βοσκοί που πηγαίνουνε τις γελάδες στην ΠΑΕ ΠΑΟ και εκεί τι γίνεται, που στην κάτσε και τη μαλακία. Ποιοι αρμέγουνε, ποιοι τρώνε τον άμυρο Ιβάν, ο οποίος ένας ξενιτεμένος άνθρωπος ήρθε πίσω στην πατρίδα του και ορμήξανε και τον τρώνε. Όρμα Γιωργάρα, στάρματα Γιωργάρα. Η καμπάνα, μείναν τα όπλα μας, το λιτρωμό. Νέας Αναστάσης χτυπάει η καμπάνα. Άντε Κυρκύρ, κούλι κούλι, βγες στα ραδιόφωνα να υπερασπίσεις την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και τη βρωμιά την οποία σας συνοδεύει εκεί πέρα μέσα. Εμείς δεν το υιοθετούμε αυτό. Είναι ο κύριος Γιώργος. Ε, πώς λέει ο Θεός. Έτσι. Δεν το υιοθετούμε. Και του λέει μια φορά, είχε καλεσμένο τον Τριανταφυλόπουλο και του λέει κάτι, λέει ο Τριανταφυλόπουλος, δεν το υιοθετώ. Ξαναλέει κάτι ο υιοθετώπος, δεν το υιοθετώ. Και του λέει στο τέλος ο Τριανταφυλόπουλος, και εγώ δεν υιοθετώ που δεν το υιοθετείς. Είχε τα δικιά του. Ήθελα να το γλεντήσει κι εγώ.
ξαναζωντάνεψε τα αρματολίκη. Τα μπράτσα σίδερο φλόγα η ψυχή λουφάζουν εντρομή οι ξένοι λύκοι. Στην Λύκη, θα σας κάνουμε γούνες κουφάλε. Τι κρύβετε πίσω από το απίστευτο ξέσπισμα του κυρίου Μπούζου? Ξέσπασε ο Γιώργος. Ε βέβαια ρε φίλε, πρέπει να πνιγόταν το παιδί. Ε, Πάπα Γιωργάρα, δεν μασάει. Αφού σου λέω, άνθρωπος ο οποίος έδεσε σε κίνδυνο και βγήκε μπροστά στον Ουρουάν με τον άλλο τον παπά, πώς το λένε εκείνο, το Θωμαίδη, και την άλλη την κυρία αυτή, έχει να δώσει, πώς τη λένε, Μαλούπα, όχι. Μαρούπα. Όχι τη Μαρούπα, και η Μαρούπα έχει να δώσει. Φίλε, άκου τι σε λέει ο Γιώργος. Ξέρω, είναι στο σε αυτό το στυλ. Ε, αυτό είναι πάνω ράφι, ρε. Αυτό είναι ο Ρονάλδο, ρε, σία. Εκείνη απλώς έχει να δώσει. Έχει ένα πρόγραμμα δικό της. Σ' αρέσει ένα αυτό. Χειροπέδες, αυτά, τα κούνια. Το κατάλαβα. Τα μαστίγια, υπογλώσσια, βοηθήματα. Η άλλη, πώς την είπαμε την άλλη, αυτή που έχει ο Θωμαίδης, ρε, πώς τη λένε. Δεν μου έρχεται τώρα. Καλή κυρία, ωραίο σώμα. Αφού είναι καθισμένη, πού τη βλέπεις? Δείχνει συνέχεια μπούτι ο Θωμαίδης. Μπουτάς. Τι πλάκα έχουμε. Ρε τι γίνεται. Ρε το Γιώργο. Θα γίνει τσέτσελε. Να κάνω μια πρόγνωση. Πάρ' τον τηλέφωνο βγει. Ποιο να? Το Γιώργο. Όχι ρε φίλε, δεν μπορούμε να κάνω. Θα ενθουσιαστεί που θα είμαι στο στούντιο. Γιώργος είναι φίλος μου και... Αδερφός. Εντάξει, αδερφός. Κάτσε, αδερφός. Μια μάνα, δηλαδή, να κατηγορήσεις τώρα τα σόγια, βάλεις τους παμπάδες και τους παππούδες να μαλώνουν. Πώς είναι αδερφός? Αλλά φίλος είναι. Και καλός, δηλαδή, το ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Και για να βγει να μιλήσει, είναι αποφασισμένος να τα πει. Τα δεις αύριο. Πρωτοσέλιδο. Ονόματα. Διευθύνσεις. Λίγη. Θοδωράκι έχω βάλει τώρα. Εκτέλεση. Ο Γοργοπόταμος. Ε το Γιωργάρα. Ε πάρω στο μουλάρι, πώς το βλέπεις? Επαναστάτης. Μούζι, θα σπρίσω τα μαλλιά γιατί ρίχνει φούμο. Σταμάτα. Τι σταμάτα ρε φίλε. Τώρα δεν γίνεται. Πρέπει να είναι πιο μεγάλος από μένα. Και δεν έχει μια άσπρη τρίχα, δεν ρίχνει φούμο λες. Ρίχνει. Λοιπόν, Μούση, σαν το Ζέρβα. Τι Ζέρβα? Ζέρβας. Τον άλλο. Έφτυχες, ακούσα αυτά και χιαστή τα φυσέγγια να πούμε, μαχαίρας είναι αυτή, κρεμασμένη. Ένας παπάς δίπλα στο άλογο, πάντα είχαν έναν παπά εκεί τα κουμούνια πάνω εκεί πέρα, ότι εμείς είμαστε και άνθρωποι του Θεού αμαλάχοι. Παπάς. Μπορεί να ήταν ντυμένος και τέτοιο, πώς το λένε, να ήταν ντυμένος και κάνα σαν τάρτσα παπάς, αφού όλοι έτσι ήταν. Είχαν, original παπά. Δηλαδή τώρα άμα βάλω εγώ ένα τέτοιο και ένα τέτοιο. Έγινες παπάς. Ξέρεις ποιος δίνονταν ο παπάς? Ποιος? Παλιός εσαντζής. Και έμπαινε και τους σακάτες. Ο τεράστιος παράγοντας που συγχωρέθηκε. Ναι. Τεράστιος. Το βουνό, ναι. Παπάς του ήταν παπάς. Και του έπαιρνε τα ράσια και έμπαινε μέσα το βράδυ να πούμε στους κομμουνιστές και τους μαύριζε μέσα στα κελιά. Ναι, ήταν τέτοιος ο... Μεγαλόψυχος. Ναι, μεγαλόψυχος. Ο σχορεμένος. Δεν σχορέστονα. Ο Μάκαρος. Ο Μάκαρος. Τι μορφές έχουν περάσει, ρε. Πήρε τον Γκάλατς από τη Μίλαν με 1500 ευρώ το μήνα. Ποιο Γκάλατς? Τον τερματοφύλακα. Έπαιζε στη Μίλαν ο Αυστραλός, ναι. Και τον πήρε στην Καβάλα. Αλλά για να μην πληρώσει την εφορία που ήταν 40%, πώς ήταν, 1500 ευρώ το μήνα. Αυτό ήταν ένα 36-37 χρόνια. Ωψηλό, ναι, γομάρι, πολύ καλό. Αυτόν έχασαμε ένα πρωτάθλημα εμείς από αυτόν. Δυνατός. Εκείνη τη χρονιά παίζει ο ΠΑΟΚ και είναι με τον Παναθηναϊκό μαζί. Παίζει ο ΠΑΟΚ στην Καβάλα. 10.000 κόσμος μέσα. Πάμε για πρωτάθλημα. Επί Βιερίνια, Γκαρσία. Σπάθας ήταν τότε. Αυτά. Σπάθας ήταν μετά. Δεν θυμάμαι. Εκείνη την περίοδο. Εκείνη την περίοδο, ναι. Εκείνη την περίοδο. Και παίζει Καβάλα ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ έχει 4 δοκάρια.
Έχει βγάλει τα άπιαστα και στο 76 γίνεται μια σέντρα, να πούμε, σηκώνει τα αρχοντικά, την πιάνει, γονατίζει και πέφτει κάτω και μένει ακίνητος. Και πιάνει τη μέση του. Μπαίνει μέσα το φόρο, δηλαδή τα 2-3 λεπτά εκεί κόβουν εκείνη την ορμή που είχε ο ΠΑΟΚ. Να σου πω, ένα τέτοιο τερματοφύλακα δεν μπορούσε να βρούνε τώρα. Έλατε. Δύο μέτρα. Έλατε. Ό,τι και να με πούνε για το Μάκαρο, για τα Σουξουμούξου. Ήξερε μπάλα. Οι ομάδες που, οι παίχτες που έφερνε. Ήξερε μπάλα, ρε, σου λέω. Και πέφτει, φεύγει εκεί. Από τότε δεν έκανε ευκαιρία. 0-0, 2 βαθμοί. Παίζει στην Τούμπα, κερδίζει. Παίζει εκτός έδρας με γριά. Προηγείται 1-0 στο ημίχρονο. Από την Ηρακλή έχασες, αφού πάντα χάνεις. Χίος. Χίος ήταν. 1-0 και ο Βιτόλο κάνει ένα γελίο φάουλ. Πιάνει την μπάλα με τα χέρια στο κέντρο. Είχε κίτρινη κάρτα και δεύτερη κόκκινη. Βγαίνει έξω κατά 70-80. Σοβαρίζει η γριά. Κόντυψε να κερδίσει κιόλας. Δεύτερη. Και η τρίτη είναι με τον Άρη. Τεράστιος Άρης. Βέβαια. 2-0. Άντε γεια. Κάμπορα. Πάει ο Κάμπορα. Πρωτάθλημα. Ναι, βέβαια. Καλός παίκτης. Κουρατίσμο. Καλό παίκτη. Δεν το κρατήσατε αυτό. Κρατήσει το χαβί, το γιο, το κοπρόσκυλο. Πάρε ρε τις γραμμές, λύσαξες. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας, κύριε. Λοιπόν, έχετε γίνει γαλατικό χωριό στη Θεσσαλονίκη. Ορίστε. Γιατί, ρε Θεό. Λοιπόν, άκουσα να δεις. Τώρα διαβάζω την πιο σοβαρή είδηση που βλέπω στο ίντερνετ, γιατί σε ακούω από το ίντερνετ. Ναι. Σοφία Βεργάρα. Έχω αυτό το τεράστιο μπουστό από το 13 μου. Μετά μεγάλωσε κι άλλο. Αυτή είναι η πιο συγκλονιστική είδηση. Ποια τώρα το... δεν ξέρω, εκείνο σου... Να... Σοφία Βεργάρα, νούμερο ένα. Καλή είναι. Αυτά είπε η Σοφία. Έκανε δηλώσεις και αυτές διαβάζω. Ότι μετά μεγάλωσε κι άλλο. Τώρα δεν ξέρω για σας εκεί πέρα κάτι... Εμείς είπα, έχουμε τα δικά μας, ποια Βεργάρα, ποια Μερβάρα. Γιατί είπε ότι τρώνε λεφτά από τους Σαββίδη κάποιοι. Όχι. Τι? Είπε ότι ο Μαρινάκης είναι μπλεγμένος πολύ και σε λίγο θα δείτε τι θα πάθει. Παπάς. Δεν ξέρω. Δεν είπε τέτοιο πράγμα. Αλλά γιατί σας άκουγα που λέγατε έχει φάει λέει, λεφτά, τρώει λεφτά από το Σαββίδη και λοιπά, κάτι τέτοιο. Ο Μπούζος τρώει λεφτά από το Σαββίδη, δεν το υιοθετούμε αυτό που λέτε, κύριε. Ούτε. Όχι, όχι ο Μπούζος λεφτά από το Σαββίδη. Α, το παίρνεις πίσω, μια λεφτά. Έτσι, μια αλλιώς. Ναι, ναι, ναι. Ό, το παίρνω, ναι, και εγώ. Τα και εσάς είμαι παπάς. Άντε γεια. Έφυγες. Άκου τι είπε. Ποια είπε η Μυρνέ, ποια είπε. Εδώ την έχω, άμα θες να τη δεις. Ναι, ας το είπε. Ωραία, σιάρα, βλέπω σία μπροστά. Α, μας την έφαγε ρε φίλε. Εκείνος ο αντισεξουαλικός ο δήμαρχος ρε φίλε. Ο Μπακογιάννης. Είναι για τέτοια γυναίκα εκείνος. Μπορεί και εκείνος να είναι τέτοιος. Μπα, γρήγορος. Αγχωμένος είναι. Βιάζεται συνέχεια, δουλειά αυτή, σηκώνεται νωρίς το πρωί, αυτή κοιμάται γιατί κάνει μεσημέρι, απόγευμα κάνει δουλειά, είναι, δεν βρίσκονται. Δεν. Θα τους χωρίσω αυτούς. Θα τον στείλουμε. Εντάξει. Εντάξει, Μητσοτακέικο, δεν φοβήθηκε όμως. Ε? Δεν φοβήθηκε, την κατεμιά πήγε. Μια να τρουπώσω και να βγω θέλει. Μπαμ, μπαμ. Να έχω την ομπρέλα. Εντάξει. Το παιδί στα ακριβά τα σχολεία, τα αυτά. Αύριο μεθαύριο θα γίνει πρωθυπουργός. Και εγώ τώρα να... Λες. Βέβαια. Λες. Να γίνει η δουλίτσα. Ναι. Ποιος θα γίνει. Ναι. Ναι, ναι. Ορίστε. Ναι. Ορίστε. Να μιλήσω. Μάλιστα, κύριε. Θέλω να ρωτήσω κάτι για να κλείσω το ράδιο. Για κλείστο. Πρέπει να κλείσουμε το ράδιο. Κλείστο, ναι. Να έχω την ομπρέλα. Με ακούτε? Ναι, ναι. Ήθελα να ρωτήσω κάτι. Ο Μπούζος, ο κύριος Μπούζος, ναι. Έχει στοιχεία για μέσα στο εσωτερικό του ΠΑΟΚ. Γι' αυτό κατήγγειλε σήμερα κάποια πράγματα. Μάλιστα. Τι γνώμη έχετε γι' αυτό και γιατί δεν έχει καταγγείλει τόσο καιρό, δεν μπορώ να καταλάβω. Αλλά θα ήταν καλό να τα καταγγείλει. Όχι να μην υποχωρήσει. Έχετε ένα στυλό μαζί σας. Σημειώστε. 90-90-90 πήρε τηλέφωνο τον κύριο Μπούζο. Εμείς
Δεν ξέρω, γελάς. Τους θέλω. Μα με πέρισε να σου πω ότι... Το άκουσα την εκπομπή σου. Τι και ακούω συνέχεια την εκπομπή σου για να πω την αλήθεια, γιατί μ' αρέσεις. Αλλά όμως ήθελα να ρωτήσω, το ερώτημά μου είναι ότι πράγματι αυτή τη στιγμή πρέπει, αν έχει στοιχεία, και εγώ πιστεύω θα γνωρίζει πολλά πράγματα. Για να βγει και να μιλήσει ο Γιώργος, το είπαμε. Είναι γενναίος. Αν ακούει τώρα, είναι γενναίος και να τα καταγγείλει. Είναι ήρωας. Να πάρει τηλέφωνο, μ' ακούει. Γενναίος και να τα καταγγείλει. Βεβαίως, συμφωνώ μαζί σου. Είμαι στάσομαι ανεπιφύλακτα στο πλευρό του Γιώργου. Αν και εγώ δεν είχα την, είχα εντύπωση ότι ο Μπούζος μπορεί να μην ήταν και πάρα πολύ γενναίος, ναι. Αλλά αν το κάνει αυτό, αυτή τη γενναιότητα θα την... Θα τη σεβαστεί όλη η Ελλάδα. Να βγει και να μιλήσει, να σπάστε αυγά. Βέβαια, βέβαια. Σπάζε αυγά καθαρά. Γεια σου, φίλε μου. Τι γίνεται, θα πω. Πού είναι ρε, η μουσική από κάτω, η υπόκριση. Έχει τηλέφωνο τώρα. Του Μπούζου, από το τραγούδι. Έχει τηλέφωνο. Γιωργάρα, στάρματα, στάρματα, Γιώργο. Του βάλουμε τραγούδι μετά του Γιωργάρα. Έλα, ορίστε. Γεια σας, καλησπέρα, κύριε Παπά. Γεια σας, κύριε μου. Λέγε. Σε φαντάζομαι μαζί με τον Μπούζο εσένα σε δυο άλογα με τα φυσικλίκια, ώρα πώς θα είσαι δίπλα. Τα κουτσουλιά θα είσαι δίπλα στον Μπούζο να πούμε. Όχι, δεν είναι κανένα γίγαντας ο Γιώργος. Σε υποβάθμιση. Τι να τον κάνω, ρε Παύλο, να πούμε. Τη μεγαλοπρέπειά του όμως, γιατί έχει, είναι, ο Μπούζος είναι μεγαλοπρεπής. Βέβαια, γι' αυτό σε είπα, ρε. Δεν πρόκειται να σε κάνω μια ερώτηση. Για κάνε. Σε λίγο. Ναι. Να σε κάνω μια σοβαρή ερώτηση. Ήξερα ότι στις τηλεοράσεις υπάρχουν τηλεοπτικές γλάστρες. Τώρα και στα ραδιόφωνα υπάρχουν. Για ποιον λες, για μένα? Όχι ρε παιδί μου, γενικά λέω, ακούω πολλές φορές, πολλές διπλές εκπομπές, τριπλές εκπομπές, τρεις μαζί, τέσσερις μαζί. Τι γίνεται ρε, λέω, σε αυτά τα ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας? Είναι πολύ, πολύ μαϊντανός έχει πέσει. Δεν μπορούμε να τους χωρέσουμε, φίλε. Πού να τους βάλουμε? Ναι, ρε, έχει πέσει πολύ. Στο Σαββίδι, Στο Σαββίδι, Πολύ γλύψιμο. Καλά, μιλάμε. Γιώργο, να σε πω κάτι σοβαρό τώρα. Άκουσε με. Παύλο, ακούς? Ακούω, ρε. Ένα μήνα να είχε μαγιά ο Έλληνας, ο Έλληνας που δεν είχε ποτέ, ήταν μια ζωή δηλώς, να είχε μαγιά ένα μήνα, να σας κλείσει τα ραδιόφωνα για ένα μήνα, να μην ακούει καμιά εκπομπή. Ρε μάγκα, σας βλέπω όλοι βαβάκια να μαζεύετε, να πούμε. Ένα μήνα να το έκανε, ρε παιδί μου, απλά τη δάκρυ τα ραδιόφωνα. Το οικονομικό το γολλημένο, για τους άλλους δεν ξέρω. Οπότε πρέπει ο οικονομικό, εγώ σε πω. Δεν έχω μαζέψει. Μπαβάκι, άκου μπαβάκι. Ρε, εσύ τι για το οικονομικό, πας εκεί να πούμε. Για πού θα πας. Πέντε χιλιάρια πέντε μήνα. Ναι, χαίστηκε αυτός για τα λεφτά. Για να ξύνει τη γλώσσα του κύριε, αλλιώς θα πεθάνει στο σπίτι. Πάει που να γονεί. Γεια σου, αδερφέ. Πάμε διάλειμμα, πάμε. Έχουμε γραμμή. Θα περιμένει, εντάξει. Περιμένει, εντάξει. Μια εκπομπή που κυνηγάει την είδηση. Όχι. Και μας αρέσει να τη σχολιάζουμε την είδηση. Έτσι. Όμως, οι κεραίες μας πιάσανε μια αίτηση και δεν μπορώ παρά να την πω. Αγαπητέ Παύλε. Ποια πόλη? Τώρα με πήραν τηλέφωνο, μόλις προσγειώθηκε. Ο Βιερίνα. Χίος. Στο αεροπλάνο, με το ιδιωτικό αεροπλάνο του Ιβάν Σαββίδη, ο κύριος Λικουρέζος και επιτελείο συνεργατών δικηγόρων από την Αθήνα κατευθύνονται προς στο παραθαλάσσιο σπίτι που έχει στην Καλλικράτεια ο κύριος Κυριάκος. Καλλικράτεια. Όπου θα όλο το βράδυ θα μιλήσουν μεταξύ τους τον τρόπο που θα κινηθούν. Ήδη έχει ετοιμαστεί αυτό, μήνυση και αγωγή. Αγωγή για, μιλάνε για 50 εκατομμύρια γεν. Όχι, 50 εκατομμύρια ευρώ θα ζητήσουν για διατάραξη της κοινωνικής γαλήνης, για κατηγορίες αβάσιμες, για ξέρω εγώ τι, και αγωγή και αυτό και μήνυση για ραμπούκα. Και ήδη ο κύριος Μητσοτάκης έδωσε εντολή τον εισαγγελέα Θεσσαλονίκης να επιληφθεί του θέματος. Από την άλλη μεριά, η άμυνα
είναι έτοιμη. Μαθαίνω ότι τρεις δικηγόροι αυτή τη στιγμή επεξεργάζονται τα στοιχεία τα οποία θα παρουσιάσει ο κύριος Μπούζος. Μόνο ο Αλέξης μπορεί. Ο Αλέξης. Δεν τον θέλει τον Αλέξη. Πρωτάθηκε, πήρε τηλέφωνο ο Κούγιας μόνος του. Να επιληφθεί του θέματος, του λέει, τους στείλει σε μια κόλλα χαρτί, θα πάνε μέχρι το ΚΑΣ. Μη σε νοιάζει, του λέει ο Μπούζος, όχι. Έχω τον δικηγόρο μου, τον οικογενειακό μου δικηγόρο, τον έχω τόσα χρόνια, τον έχω εμπιστοσύνη, δεν θα πάω εγώ με τέτοιους. Εμένα, σύμμαχός μου είναι η αλήθεια και μόνο η αλήθεια. Τα στοιχεία που έχω είναι... Γιατί ρε φίλε... Αν τον είχαμε διευθυντή, τι θα δω. Γιώργο μου! Ούτε όταν τον είχαμε διευθυντή δεν ήσουν τόσο. Σε πνίγει το δίκιο, καταλαβαίνω. Γιατί ξέρει και δεν μιλάει. Γιώργο. Γιώργο. Το ξέρεις αυτό. Πήγε μέσα μια κυρία με το γιο της στην εκκλησία. Και τότε όπως το κρατούσε πήγε δίπλα το παιδάκι της, να πούμε, χάθηκε μέσα στον κόσμο, μέσα στην εκκλησία. Έκανε ένα έτσι, μπήκε μπροστά, αριστερά, δεξιά. Πίσω από μια κολόνα, λέει η κυρία, Γιώργο. Τη λένε από δίπλα, σου έλεγε ο παπάς, μιλούσε. Γιώργο. Γιώργο. Βρεμένα σου και μένα μου, εγώ δεν τον Γιώργο, δεν το χάνω. Γιώργο μου. Μένα σου και μένα μου, είναι του Γιώργο, δεν το χάνω. Γιώργο μου. Γιώργο μου. Βιέστα και πέστα, γόβι μου. Δώσε, πες την αλήθεια. Κρεμόμαστε από τα χείλη σου. Ποιοι είναι οι αρμεχθές? Ρίχτω το τσουκ τσουκ εκείνο. Μπράβο. Αρμεχθές, ε. Βόθρος. Σκληρό. Ε, βέβαια. Σκληρό. Φίλε, μαστίναξε την εκπομπή στον αέρα. Άλλα είχα στο μυαλό μου. Αλλά δεν γίνεται. Οι εξελίξεις τρέχουνε. Γιωργάρας, είμαι φόλα Γιωργάρας. Βάλε βρε ένα τραγούδι του Γιωργάρα. Τον έχεις έτσι τον άνθρωπο. Ένα επαναστατικό. Πάλι εκείνο το... Πάλι ξεκίνημα, νέοι αγώνες. Δεν μπορώ. Γιωργάρας, ρε φίλε. Ας θα παίζει αυτό. Αποφάσισε να τεινάξει τα λίμνη. Του βάλαμε αυτό, ρε. Αυτό θα παίζει. Αυτό είναι, α. Το πάλι ξεκίνημα νέοι αγώνες, οργή της ελπίδος, η πρώτη νεκρή, ρε. Μας έβαλες τα άρματα, τα άρματα. Αυτό μου αρέσει. Ποιο? Αυτό που ακούμε. Και αυτό καλό είναι. Λαμπάδες ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ. Νερό! Δεν μπορώ. Ρε φίλε, καλό ήταν. Οι ξένοι λίγοι. Ναι. Ήρθαν και στην ΠΑΕ. Και στην ΠΑΕ και στην ΚΑΕ. Γιώργο, και για την ΚΑΕ μίλα. Πες τα Γιωργάρα. Ξεβρώμισε τον τόπο. Μπορεί να είσαι ο πρωτομάρτυρας Στέφανος, αλλά το όνομά σου θα μείνει στην ιστορία της Θεσσαλονίκης, ότι επιτέλους ένας δημοσιογράφος είχε την τόλμη να τα βάλει με τη βρωμερή αυτή συμμορία που καταδυναστεύει, κατακλέβει έναν απλό άνθρωπο που ήρθε από τη Ρωσία για να φέρει τις οικονομίες του, να πούμε, στην Ελλάδα. Και θα δωράκι. Γιωργάρα μου, να μην είμαστε εμείς οι πρώτοι. Άσε τους άλλους. Βάλε τους δικηγόρους πως θα μας φάνε. Πήρα και το μέρος σου. Τάζω με αναπιφυλάκτα. Εσύ, εγώ δεν υιοθετώ αυτά που λες. Δεν τα υιοθετείς. Όχι. Δεν τάζεσαι με τον Γιωργάρα, όχι, φίλε. Όχι. Όχι, είσαι με Κυριάκο. Είσαι. Όχι. Δεν είμαι με κανένα. Εγώ με τον Καρυπίδη. Εγώ με τον Πρωτοπόρο. Δεν σας βλέπουμε. Δεν ασχολούμαι τι γίνεται από κάτω. 2-31-0. Άνοιξε τις γραμμές, άντε πήγε. Τις ανοίξουμε, ρε φίλε. 8 και 4 πήγε. Εδώ ο άλλος κάνει επανάσταση, ρε φίλε. Έχεις δίκιο. Τον αφήσουμε τον άνθρωπο. 2-31-0, 2-87 και 3 οχτάρια. Να δούμε τι λέει. Φτάνει όμως, ρε φίλε. Το ξεχυλώσαμε. Ούτε για το Βιερίνια τόσο πολύ.
Τι γίνεται με το Βιερίνια? Ο Μαωρίτσιος λέει πήγε κάτω, υπέγραψε αυτά. Αυτό θα βάζουμε από κάτω τώρα, να ξέρεις. Ποιο? Κομματά τη Τσεκεβάρα. Δεν θέλεις? Φτάνει. Είναι ωραίο. Ναι. Ναι. Πες Άρης εσύ. Άρης, Άρης. Λοιπόν, συγχαρητήρια παιδιά, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Μάλιστα. Πες Χριστός Κυβέλια. Χριστός Ανέστη. Ποιος Χριστός Ανέστη βρε? Πες Χριστός Κυβέλια. Ο Χρήστος τα Κυβέλια είναι. Α, ο Χρήστος από τα Κυβέλια. Ο τεράστιος Χρήστος τα Κυβέλια. Γεια σου ρε Χριστάκο. Μπράβο παιδί. Πες. Χρήστος Κυβέλια. Πες. Ναι. Πες. Ο Ζάχος είναι ωραίος. Ο Ζάχος είναι ωραίος. Ποιος Ζάχος? Ο Ντρουλίκ. Παύλο, συμφωνείς? Ναι, τι. Λοιπόν, Παύλο, vamos καμπρόν, vamos ιερόν, αν με θυμάσαι από το γέλο. Ναι, τι Άρης, ξέρω εγώ. Αριανάρα είναι, ναι. Ναι. Ο καλύτερος είναι όλων ο Χρήστος από τα Κυβέλια. Ωραίος ο Χρήστος από τα Κυβέλια. Γεια σου Χρήστο. Γεια σου Χρήστο. Τεράστιος Χρήστος. Ωραία. Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα? Λοιπόν, αύριο θα γίνει συζήτηση, λέει, έτσι. Θα έχουν συνέντευξη. Αύριο θα γίνει ο καλός χαμός. Αύριο θα έχουμε να μιλάμε για μέχρι... Δηλαδή τι θα πούνε τώρα, φίλε? Θα βγει να μιλήσει ο Γερμανός, έτσι. Θα τον ρωτήσουν. Τι? Αυτά που θέλουν οι μουσιογράφοι. Κατά τη γνώμη. Γιατί έφυγε ο Ακπομ. Εκείνη τύχηκε και δεν έμεινε. Γιατί... Εγώ θα κάνω τον Γερμανό και εσύ τον έρετε το δημοσιογράφο. Μπορέσουμε να βρούμε μια άκρη. Δεν σε προσβάλλω. Τον άνθρωπο που είναι εκεί να ρωτήσει, ρε φίλε. Τον απεσταλμένο του ραδιοφώνου, μια εφημερίδο, ενό site, από τα κέρατα αυτά που έχετε εσεί. Έτσι. Έτσι λες εσύ. Ναι. Γιατί έφυγε ο Άκμπο. Τον πουλήσαμε, ρε φίλε, δεν έφυγε. Γιατί δεν περίμενε να καθίσει να παίξει λίγο μετά. Έτσι έκρινα. Τι με κοιτάς και δεν μιλάς? Τι έτσι έκρινα? Έτσι έκρινα. Έφυγε... Ποιος? Ο Κώστας Ορφανός. Ο Κώστας μας έκανε την χειρονομία. Έφυγε ο Τάδε γιατί δεν πήραμε κάποιον στη θέση του καλύτερο. Έτσι έκρινα. Έτσι έκρινες. Ναι. Κατάλαβα. Άλλο θες τίποτα? Προβλέπω να... Τι προβλέπεις? Να φέρει και τον Ιάπωνα δηλαδή... το βράδυ. Να πει αύριο έρχεται ο Ιάπωνας. Και καλή νύχτα μετά. Άμα θέλει να φέρει τον Ιάπωνα, το φέρει. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή κάνει χειρουργικές κινήσεις. Χειρουργικές. Τι είναι αυτό? Παύλος. Τι? Ένας κύριος είπε Παύλος. Όταν βάζει γραμμή να με κάνεις ένα νόημα. Να ξέρω πέφτουνε. Να ξέρω ότι υπάρχουν γραμμές. Να τους. Όριστε. Παύλος. Να τους. Παύλος λέει. Κάτι δεν πάει καλά με τις γραμμές. Ναι. Λοιπόν. Συνέχισε. Τι θέλετε θα πω ρε μάγκες? Θα με πείτε πώς θα κάνω την ομάδα? Για πέστε μου πού χρειάζεται να μπαίχτε η ομάδα. Η ομάδα είναι υπερπλήρης. Ετοιμάζεται φέτος. Έχουμε τρεις στόχους, την Ευρώπη, το πρωτάθλημα και το κύπελο. Η ομάδα είναι γεμάτη, το ρόστερ είναι γεμάτο. Έχουμε ένα εξαιρετικό προπονητή. Έχουμε έναν πρόεδρο που δεν μας αφήνει σε ό,τι του ζητήσουμε ποτέ. Δεν λέει όχι. Τι θέλετε και λησάξετε, τι να σας πω. Γιατί δεν έδωσα το Γιαννούλη, θα το δώσω αργότερα. Έτσι ήθελα εγώ. Έτσι ήθελα εγώ. Τι θέλετε? Τρεις τερματοφύλακες σας έχω. Τέσσερα δεξιά μπακ, πέντε αριστερά, έξι σέντερ χαφ, πέντε σέντερ μπακ, δέκα επιθετικούς. Τι θέλετε? Τι θέτε. Και η ομάδα έχει προβλήματα με το financial fair play. Πέρσι, εσείς που θέτε, δεν λέγατε τίποτα για τα 40 εκατομμύρια που μπήκε μέσα ο πρόεδρος.
Θα πεις, τα φάγανε. Τα φάγανε, δεν τα φάγανε, ο άνθρωπος τα έδωσε. Και πρέπει τώρα να κατεβάσουμε το μπάτζετ, αλλά να ετοιμάσουμε και την καινούργια ομάδα που σε 3 χρόνια θα μπει στο καινούργιο γήπεδο. Με ποιους θα την κάνουμε αυτήν. Και φέρνω παίκτες τέτοιους, ώστε με την εμπειρία που έχει σήμερα η ομάδα, συν τα νιάτα και το αυτό, πάμε μπροστά. Τι θέλετε και μας δαλίσετε. Νομίζω περισσότερο θα πρέπει να ρωτήσουν τους διοικούντες το τι συμβαίνει με τον πρόεδρο και για ποιο λόγο ο Ιβάν Σαββίδης δεν δίνει στίγμα της παρουσίας του. Είναι το μόνο που με ανησυχεί, Παύλο. Εγώ νομίζω ότι αύριο θα είναι επιθετική δημοσιογράφη. Με ποιους? Γενικά. Θα έχουν οι ερωτήσεις, θα είναι πιο επιθετικές σχετικά με άλλες φορές που ίσως θα θέλαν κάτι να ρωτήσουν. Ξέρεις τι ετοιμάζει ο Κυριάκος? Ο Κυργύρ. Ο Κυργύρ, δεν ξέρω, ο Κυργύρ, άμα είναι Κυργύρ και τα λοιπά. Έχει από την αριστερή μεριά που θα κάθεται, θα έχει 3 κύπελα. Από τη δεξιά μεριά θα έχει το πρωτάθλημα, το double. Και ένα κλεμμένο. Και από πίσω 3 κλεμμένα. Η δική αυτή. Και μέσα στα κύπελα όλα αυτά θα βγει, θα πει τι θέλετε. Α, μίλα το. Τι θέλετε, σας πάρω την Κωνσταντινούπολη, την Κύπρο? Τι θέλετε, ρε εξελιγωμένοι παοξίδες, από τίτλους, όχι προσωπικά. Ήρθαμε εδώ σε 5 χρόνια και φέραμε αυτά. Και ήσασταν ξελιγωμένοι 30 χρόνια, 40 από τίτλο. Ήσουν νιός και γέρασες. Και γέρασες. 36 χρόνια. Και έγινε η αρπαγή της ωραίας Ελένης. Έπεσε πάνω το σύστημα. Πρωθυπουργοί, δικαστές, βουλευτές, δήμαρχοι, εφοπλιστές, όλη η Αθήνα, όλη η Θεσσαλονίκη, μόνοι μας. Και πήραμε αυτά. Κανείς μαζί μας, ούτε καν ο Ηρακλής, ο οποίος έχει τη δυναμική του παρόλο που δεν είναι στην πρώτη εθνική. Καληνύχτα, ο Ηρακλής. Η ατμόσφαιρα, η ατμόσφαιρα που απορρέει από τον κόσμο του Ηρακλή ήταν αρνητική για τον ΠΑΟΚ. Ο Άρης με τον εχθρό. Ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ με τον εχθρό. Ο εχθρός με όλους. Κλοπή, το κλοπή. Η μεγαλύτερη κλοπή στην ιστορία του ΠΑΟΚ έγινε αυτά τα χρόνια. Το ένα το πρωτάθλημα κλείσανε μέσα τον κόσμο και τον κοπανούσανε και έπρεπε να πέσουν β' εθνική. Πούντο, με τον Πλατανιά. Τεράστιο Πλατανιάς. Το δεύτερο με το χαρτάκι που χτύπησε την πλάτη, κλοπή. Επέρισε με το ΚΑΣ. Και όλα αυτά που γίνανε, 3. Βάλε και το παλιό. Άσο το παλιό. Του Ζαγοράκη. 3. Και ένα σας πήρα 4. Και 3 κύπελα 7. Τι θέλετε. Και θα είστε και επιθετικοί. Θα είναι επιθετικοί. Θα πει ο Κυριάκος. Ποιος θα είναι ο επιθετικός? Δεν ξέρω. Για πάρουμε τους δικούς μας. Ο Σταύρος. Ο Σταύρος δεν θα είναι επιθετικός, ο Σταύρος. Σταύρος ξέρει τι γίνεται. Ούτε ο Βασιλόπουλος θα είναι. Ούτε ο Αναστασιάδης θα είναι επιθετικός. Γιατί να είναι επιθετική δηλαδή? Με μια ομάδα η οποία παίξε με τους γίγαντες, ρε κορόιδα, βλάχο παοξίδες, πριν από 5 μέρες 10. Απόκλεισε ρε την Μπενφίκα, ρε. Απόκλεισε την άλλη, τους Τούρκους, την Μπεσίκτας. Και λίγο άμα ήταν τυχερή, ή μάλλον όχι να ήταν τυχερή, να μην ήταν τόσο άτυχη, θα περνούσε και με τους Ρώσους. Όλα παιχτήκανε στο πρώτο γύρο εκεί. Στο πρώτο παιχνίδι. Με εκείνο τον κοντό που πήγαν βαρέ στο πέναλτι. Εκείνον. Τεράστιος. Τεράστιος. Καλά απόφυγε. Ό,τι ήταν να δώσει έδωσε.
Έβαλε τον εαυτό του πάνω από τον ΠΑΟΚ. Ναι, αλλά άμα ήταν ο Βιερίνια. Ναι, θα το κολούσε. Θα κέρδιζε η ομάδα. Θα το κολούσε το πέναλτι. Ο Αντζελίνο. Πού να το γλίτω. Το διώξατε όμως. Δεν είναι το διώξαμε. Τον διώξατε, Γιώργο. Έπαθε ότι πάθανε πολύ μέσα στον ΠΑΟΚ ο Αντζελίνο. Χάζεψε από τη δόξα. Έβαλε τον εαυτό του πάνω από τον ΠΑΟΚ. Και ξέχασε κάτι. Ότι ποτέ δεν θα ξεχνάς ποιος είναι το αφεντικό, διότι αυτός δεν το ξεχνάει ποτέ. Και το Σαββατοκύριακο το σκέπτεται και το βράδυ που ξυπνάει το σκέπτεται και το πρωί το σκέπτεται. Και ποτέ δεν θα του λες όχι. Και ποτέ σε μια μεγάλη πρόταση δεν θα λες όχι. Κάλιο πέντε και στο χέρι δεν το έχετε στην Πορτογαλία. Κάπως αλλιώς. Ποιος σε πείραξε ρε Αντζελή. Πρώτον άνθρωπος. Του βγάλες την ψυχή να υπογράψεις στα play-off. Και δεν υπέγραψες. Την τελευταία ώρα υπέγραψε. Νομίζω άλλος σε στράβωσε. Σου λέω τι κάνεις ρε κουφάλα. Έπρεπε να έχει το Μελισανίδη. Ναι. Ο Μελισανίδης. Ξέρεις τι άκουσα. Ότι ο Μαρινάκης πάει και στο σταθμό ακόμα και μπαίνει μέσα και βλέπει πως γίνεται το μοντάζ. Μια που περνάει μπορεί να ξαναπεράσει σε 5 μέρες. Μια βόλτα που θα κάνει. Τον δούνε. Ότι υπάρχει αφεντικό. Η παρουσία του αφεντικού είναι σπαθή. Πάντα μέσα στο σύλλογο. Είσαι οποιοδήποτε, οτιδήποτε κάνεις. Μελισανίδης, ο Μαρινάκης. Ο Αλαφούζος είναι εκεί. Δεν έχει ιδέα από μπάσκετ. Α, και από ποδόσφαιρο. Είναι εκεί. Νομίζω είναι άσχητος. Είναι εκεί όμως. Δεν γίνονται τέτοια που γίνονται εδώ. Τι να κάνω, Σαββίδης μακριά είναι. Είναι μακριά. Να έρθει να μείνει εδώ. Δεν έχει το τέρας. Δεν έχει το τέρας. Θέλει ένα τέρας εδώ. Ένα βουνό, ένα γίγαντα. Παράγοντα. Θα βάλει το Βρίζα. Καλός ήταν ο Βρίζας. Αποδείχτηκε ελιποβαρής. Θα βάλει το Ζωγοράκι. Και αυτός καλός ήταν, αποδείχθηκε λιποβαρής. Ναι, αλλά τώρα με το... Όταν έχει η Βαν μπορεί να είναι λίγο πιο... Και τότε είχε η Βαν. Αλλά του τα δίνουμε το σαγωνόμετρο. Ναι, καλή παράγοντα σχέδιο. Αλλά δεν είναι αυτό που θέλεις. Πάρε τον Μπούζο. Όχι ρε, δεν μπορεί ο Γιώργος τέτοια να κάνει. Πού να κάνει. Ξέρεις τι μου είπε κάποτε ο Βεζιρτζής. Του λέω ρε πρόεδρε, του λέω του Σάκοτα, είχε πάρει ο ΠΑΟΚ το κύπελο εκείνη τη χρονιά. Κύπελο, νομίζω, Ευρώπης. Κύπελο κυπελούχων. 92. Ναι, 92, ναι, τότε. Ένα. Και μαθαίνω, λέω, θα το διώξω προπονητή. Λέει, ναι, θα το διώξω. Του λέω, ρε πρόεδρε, του λέω, πήραμε το κύπελο Ευρώπης. Το διώξεις. Ναι, λέει. Λέω, γιατί. Μιλούσα με τον Νίκο, είναι φίλος μου, Νίκο. Ναι. Μου λέει, φέρω πιο καλό. Άκου τι με είπε. Θα φέρω πιο καλό. Ποιον λέω θα φέρεις. Μου λέει τον Ίβκοβιτς. Του λέω πρόεδρε πάσου. Μου λέει δεν μπορεί ρε. Να επιβληθεί ο προπονητής. Όταν ο παίκτης παίρνει πιο πολλά λεφτά από αυτόν. Το έχουμε πει αυτό. Το έχεις πει και εσύ. Ναι δεν γίνεται. Μάλιστα. Είναι αστείο. Θέλεις λοιπόν τώρα εκεί έναν. Να πάει να μιλήσει με τον Βαβιερίνε που παίρνει 1 εκατομμύριο το χρόνο. 1,5. Και όλους αυτούς, τους ακριβοπληρωμένους, με τον 500 είναι ο φτηνότερος. Τα παιδάκια παίρνουν 400, 300. Άρια. Και εσύ παίρνεις 5.000 μεγάλο καλοπληρωμένος τέλεχος. 5.000. Το χρόνο 60. Πώς του μιλείς τον άλλο που παίρνει 1,5 εκατομμύριο. Θα σε πει ας φύγει από μπροστά μου, φτωχέ. Έτσι. Ξέρεις 3 ξένες γλώσσες, 4. Να μιλάς στον καθέναν. Να είσαι προσωπικότητα. Αναγνωρίσεις από τον κόσμο και να είσαι πακέτο. Μόνο έτσι έχεις τέτοιον. Τσούκο. Τι περιμένεις από τον Φουκάρα τον Κυριάκο και τα ρίξατε πάνω του. Εκτός αν είναι κλέφτης. Εγώ δεν πιστεύω. Και δεν πιστεύω ότι ο Μπούζος. Μπορεί να θεωρεί ότι αρμέγουν το ότι παίρνουν παραπάνω λεφτά από ό,τι αξίζουν. Αυτό ίσως. Αυτό είναι γύρισμα. Ε? Αμάν. Πάρε τη γραμμή να μην περιμένει. Ναι. Ναι, γεια σας. Καλώς ο κύριο Τέλη. Καληνύχτα τώρα. Ο Κάσανδρος. Κάσανδρο.
Χαιρετώ το καλύτερο δίδυμο της πόλης. Τι ωραίος είσαι ρε Τελάκο. Τι. Αύριο θα έχουμε μια συνέντευξη τύπου στα πρότυπα των Πρωθυπουργών. Ερωτήσεις από πριν ελεγμένες, μην περιμένεις τώρα να αφήσουν καμιά ερώτηση να ξεφύγει. Δεν νομίζω. Τον αγαθό απέναντί μου πες τα. Θα τα πνίξουν όλα ρε. Δεν νομίζω. Το βράδυ δεν θα υπάρχει. Τι άρετε, ξέρει τι λέει αυτός. Αυτός η παλιά κατά. Βρε, ξέρω τι λέει, αλλά υποτίθεται ότι αύριο, υποτίθεται ότι θα είναι... Ποιος θα τολμήσει. Όποιος δηλαδή, τολμήσει άμα κάνουμε... Μια ερώτηση να κάνουμε. Γιατί δεν πήρατε εξάρι, ενώ το βλέπετε. Έχουμε κύριε πολλά εξάρια. Τον Εσίτη. Τον ο Γεωργιανό. Ο περήφανος. Ο περήφανος είναι πιο γυμνασμένος από τον Εσίτη. Άσε με τους πληρώνει. Έχω βρακά, έχω τσιγάρα, έχω Αγκούστο, έχω Καντουρί, έχω τους δύο Αυστριακούς, έχω τον Γεωργιανό. Τι εξάρι και οκτάρι με λες. Όλοι αυτοί δεν είναι εξάρια. 9 παίκτες σούπα για δύο θέσεις. 19 να μου πεις. Άμα δεν είναι ο αρμόδιος για αυτή τη θέση, δεν είναι. Τι να κάνω. Και άμα απαντήσει, για μένα είναι ο προπονητής που κάνουνε. Εσύ τι έβγες να πεις. Άκουσες κάτι κάνουνε. Τέτοιο να λέει. Θα το πει αύριο. Εμένα μου κάνουνε. Πες το. Αυτός θέλει εξάρι κοντό, θέλει βιτόλο. Αυτό εννοεί εξάρι. Ας έπαιρναν τον Κάτσι. Ας το δώσουμε. Όχι, εξάρι κοντό. Εγώ δεν θέλω εξάρι κοντό. Εγώ θέλω σε ένα 80. Άμπρα. Σε ένα 80 θέλω. Ένα 80. Καλά και γρήγορο. Και να ξέρει και μπάλα και να βάζει και γκολ. 15 εκατομμύρια. Τόσο. Όχι, δεν κάνει 15, αλλά κάνει. Ποιο θα. Ένα 80 γρήγορο. Ναι. Και εγώ δεν μου έρχεται στο μυαλό κάτι. Πώς δεν σου έχει. Έχει πολλού. Πρέπει να δώσει πολλά λεφτά. Του δώσει. Του δώσει. Τι εντάξει. Και εσύ τι θα κάνει. Το δώσει και αυτό. Ο Εσίτη, κύριε Περήφανε, έχουμε κάτι κλαπ στα Λαδάδικα. Ζητάνε πόρτα. Δεν είναι τόσο κακός όσο το νομίζει. Τον κύριε φάγατε τον Εσίτη. Αυτό. Συρίγκο μου είχες πει παλιά ότι είχες φέρει τον καραβί μου. Το Λουκά. Το Λουκά. Ναι. Το Λουκά. Τεράστιος Λουκάς. Ο οποίος ήταν υπερταχύτατος, απλά η μπάλα ήταν πίσω, αυτός έφευγε μπροστά. Για τα λεφτά που μου δώσατε αυτό σας έφερα κύριε. Ας με δίνατε περισσότερα να φέραμε τον Ντέμι Νικολαίδη. Του Καραδίμου σας τον έφερα για εξτρέμ, τον κάνατε δεξιμπακ. Έπαιξε 6 χρόνια, 7. Και τον έπαιξε πήραμε 50, πολλά. Βέβαια. Στο τέλος έγινε αρχηγός του ΠΑΟΚ. Τίμιο ψωμάκι. Τον πήραμε. Όχι, ήταν εκπληκτικό. Δηλαδή και με τα σημερινά δεδομένα είναι γρήγορος αυτός. Ήταν γρήγορος. Από πού τον πήρατε? Την Καβάλα. Από την Καλυθέα τον είχαμε πάρει, ο οποίος έπαιζε δεκάρι. Από την Καβάλα, παπά! Από την Καβάλα. Ποια Καβάλα, από την Καλυθέα τον πήραμε. Από τον Καραγιάννη. Στην Καβάλα. Άνοιξε τα στραβά σου. Που είναι γεμάτα να πούμε. Δεν θυμάσαι, μπέρδεψε τα κάπα. Δεν μου λες. Άμα. Θα το δω τώρα, περίμενε. Παπά. Καβάλα. Μη μιλάς ρε φουρέφους, λέω περίμενε, τον πάρω ένα στίγημα, ναι. Ένα μήνα να μην βρεις το Γιαννούλη ήθελα. Δεν πρόλαβα, το βρώμησες. Εγώ τον πήρα με ποιο τέλησε από που τον πήρα, ρε μαλάκα να τρελαίνεσαι είναι αυτό το ραδιόφωνο. Πήγα, μίλησα, φάγαμε ψάρια. Ήρθε ο μπαμπάς του, ένας φαλακρός με πολλά μαλλιά πίσω. Σταμάτα. Ναι. Και αυτός φαλακρός ήταν. Και αυτός ο μπαμπάς του, ο οποίος μαγκάλιαζε. Εγώ τον έλεγα παιχταράδα, παίξεις, θα κάνεις αυτά και ο μπαμπάς του να κλαίει επάνω μου. Αν δεν είσαι εσύ δεν υπογράφω. Θέλω να μου πεις, Συρίγο, για τις δύο απώλειες στην ΚΑΠΑ 19 από την ομάδα του Ολυμπιακού. Δεν τις ξέρω ρε φίλε, τις σχολιάσου, σχολιάσετε εσύ. Δεν για έναν δερματοφύλακα, όχι ότι τους είχαμε, ήταν να τους πάρουμε. Ότι δίναμε σε έναν 50.000 ευρώ, ένας που ήταν στον Άρη και πήγε στον Ολυμπιακό. Καλά θα μου πεις αυτό το μπαμπάς του λέει, δεν ήθελε να πάει. Οπότε άσον, πάμε στον άλλο. Τον άλλο δεν ξέρω, γι' αυτό δεν σε ρωτά. Φίλε, έχεις πολύ γεμάτη ομάδα, όλοι δηλαδή, δες τώρα δεξιά. Έχεις τέσσερα... Ξέρεις πως είμαστε σαν μια δημόσια υπηρεσία που έχει πλεονάζον προσωπικό σε κάποιες θέσεις και ακούς ξέρω εγώ τους συνδικαλιστές και λέμε δεν έχουμε προσωπικό και του λέτε φίλε 1.000.000 δημόσιοι υπάλληλοι. Να εδώ δημοσιολευτές δεν έχουμε, έτσι είναι και ο ΠΑΟΚ.
Εγώ... Λοιπόν, πιάστηκες... Μου είπες 9 παίκτες, μου είπες 9 παίκτες, ούτε ένας δεν μαρκάρει από αυτούς. Γιατί ρε. 9. Έχεις τσιγάρα, δοκίμασε τον, δώσε να ρε μια ευκαιρία του τσιγάρα. Ξέρεις τι τον έβαλε ο άνθρωπος, τον έβαλε. Εγώ κριτική... Εγώ κριτική στο Τζομπάνι, αυτό το Πορτογαλίας δεν κάνω φέτος, να ξέρεις. Είσαι κακός. Δεν θα κάνω, δεν μπορώ να κάνω. Δεν υιοθετώ. Είναι δικαιολογημένος. Ο Τζομπάνις θα σου πάρει πρωτάθλημα φέτος. Αυτός. Ναι, και θα κρύβεσαι. Στο FIFA. Στο FIFA. Θα δεις μια ομάδα πυρηνοκίνητη. Έκανες δήλωση για 6 νίκες. Έκανες δήλωση για 6 νίκες στον Ολυμπιακό. Ναι, θα τον πάρω 6 φορές. Τρομακτική δήλωση. 6 φορές θα το πάρω. Δήλωση. Θα το ξεσκίσω εφέτος. Με 1-0 για τέτοια. Εντάξει μωρέ, πώς θα το φάω μέσα έξω το λαρίκι σου λέω. Ξέρεις τι ομαδάρα είναι. Αυτή η ομάδα ρε δεν το ξεπάτωσε πέρσι να πούμε τον έσπα στην Παρθενιά τελευταίο αγώνα. Μη την υποβεθμίζεις. Από το μείον 20, τι να το κάνει. Έχει πολύ ταλέντο. Είναι εκείνη που έκανε στο 3-1. Που πήγε στο ΣΥΜ 5 που έπρεπε να τους κάνεις 6 γκολ, βάλ τα όλα, έλεος, ναι, να το θυμόμαστε για πάντα. Βάλ τα μια φορά όλα, ρε φίλε. Έτσι, ναι, να μην μιλάνε για 10 χρόνια. Πάει το άλλο το κοντό και βαράει τον πέναλτι στη μέση. Στη μέση, γιατί λέει διάβασε ότι ο άλλος πέφτει δεξιά-αριστερά. Δηλαδή άμα δεν πέσει ρε κουφάλα 30 εκατομμύρια, το έκανες μονάζιγα να πούμε. Του αλλούνου τα λεφτά. Πάρε ρε Ατζελίνο που είσαι να το κολλήσεις εκεί πέρα. Τον διώξατε. Δεν το διώξαμε. Ρε. Σε διώχνω και σένα γιατί έχουμε διάλειμμα. Γεια. Γεια σου Τελάκο. Γεια σου. Και σένα Γιώργο. Και εμένα. Πάμε. 2-31-0-287 και 3 κουτάρια. Ανοιχτές γραμμές για κανένα 20 λεπτό ακόμα. Εδώ Λίμπερο Γιώργος Συρίγος. Παύλος Περήφανος. Σε καλή κατάσταση. Σε καλή κατάσταση. Μαθαίνεις τίποτα από κινήσεις? Λένε ότι ο Καρυπίδης ετοιμάζει, λέει, βόμβα. Όχι. Ναι, όχι, ε. Δεν ξέρετε ή δεν λέτε εσείς? Είστε και κρυφές εσείς οι Αριανοί. Έχει πολύ τέτοιο, πώς το λένε, έχει πολλούς παίκτες ο Άρης, δεν θέλει. Μάλιστα. Τι είναι αυτό που ακούστηκε? Τηλεφώνγκυλτη. Παρακαλώ κύριε. Καλησπέρα. Καλώς το να. Κύριε Συρίγο, ορίστε. Μεγάλος ο Καρυπίδης. Βουνό. Τεράστιος. Βουνό. Τεράστιος Καρυπίδης, κύριε Περήφανε. Τεράστιος είναι. Τεράστιος. Κυριακή, ας εδώ. Θα κερδίσουμε. Κερδίσετε. Θα κερδίσουμε. Βέβαια. Με τον Ολυμπιακό. Το Σάββατο πριν. Αναβλήθηκε εκείνο. Ποιος άλλος. Τι είσαι εσύ, ρε. Πάοκ είναι. Πάοκ είσαι. Τι με λες για τον Καρυπίδη? Τι θα είμαι. Ξέρει ο κύριος Περήφανος. Λαμπάδες Πάοκ είναι. Α, δικό σου είναι. Μπράβο, ωραία τα λες, κύριε Γιώργο. Σ' αρέσουν, ναι. Ο Τέλης θέλει να δείξει κάτι διαφορετικό. Παίρνει σε όλα και κατηγοράει τον Γιαννούλη. Ναι ρε φίλε. Κατηγορούσε τον Μπέλκα και κατηγοράει όλους. Αλλά δεν ξέρουμε, βάζει κανένα φράγκο να πάει να πάρει αυτόν τον παίκτη που θέλει? Άσε τώρα, άμα 5-10 εκατομμύρια. Εμείς είμαστε φίλαθλοι ρε φίλε, εμείς θα πληρώσουμε, πληρώσουν αυτοί που τα έχουν. Ναι, όποιο θέλουμε δεν θα πάρουμε εμείς. Δεν θα πάρουμε, ο Τέλης... φωνάζει, δεν έχει, λέει, εξάρει ομάδα. Δηλαδή για τους άλλους 10 δεν λέει τίποτα. Εξάρει το βολέψουμε, ρε φίλε. Έχει το... Άμα βάζει το Μιχαηλίδη εξάρει, τι θα πει? Το λένε πολύ αυτό, ότι μπορεί να παίξει και σε αυτή τη θέση. Ή θα ήθελα να το δω. Βέβαια. Και εγώ θα ήθελα να παίξει ο Μιχαηλίδη, δικό μας παιδί. Να παίξει ο Τσαούσης. Ο Τσαούσης που είπες. Έχει τον Αυγούστο, είναι ο Καντουρί, είναι δύο Αυστριακοί που ήρθαν, ο ΣΒΑΠ και ο άλλος ο αυτός είναι ο Γεωργιανός. Δεν μας κάνουν. Κύριε Συρίγο,
δεν μας κάνουν αυτοί. Πρέπει να τους δίναμε από 1 εκατομμύριο το καθένα, τότε θα μας κάνανε. Μάλιστα. Άμα πληρώσουμε 1 εκατομμύριο είναι καλή. Εγώ έχω δει φέτος την ομάδα να παίζει με τους γίγαντες και να αποδίδει εκπληκτικό ποδόσφαιρο. Βλέπω νέα παιδιά να μπαίνουν μέσα από τα αζήτητα, από την ΚΑΠΑ 19, 18 χρόνο παιδάκια. Τον Κίτσιου, τον Κούτσια, τον Τζόλι, τον Μιχαηλίδη, θα έρθουν και άλλοι από πίσω. Να κάνουμε μια καινούργια ομάδα γρήγορη. Να και ο πρόεδρος λίγο να ηρεμήσει που τον έχουν φάει, τον έχουν εκδάρει εδώ πέρα, τον άνθρωπο. Α, μπράβο, έτσι. Πώς για. Βρήκαμε έναν καλό άνθρωπο και πέσανε πάνω να πούμε και τον ξεσκίσανε. Καλά τα λέει ο Μπούζος. Έχει τα δικιά του. Ναι. Ο Μπούζος έγραψε και στην εφημερίδα ότι διώξτε τον αχθές. Τον ναι. Αμπέρο. Είπε τέτοιο πράγμα ο Γιώργος. Το είπε. Α, ένα. Το έγραψε κιόλα. Όχι διώξτε τον. Κάπως το είπε, δεν θυμάμαι. Τελειώστε το. Τελειώστε το, κάτι τέτοιο. Τελειώστε το, ναι. Μάλιστα. Ούτε δεύτερη θέση θα μας βγάλει ο Αμπέλ. Ο Αμπέλ. Που δεν το θέλανε και μερικοί εκεί μέσα. Α. Θα τα λέμε κι αυτά. Ένα-ένα και σένα. Ναι, γιατί δεν τα λέμε. Ένα-ένα θα βγάζουμε. Έφυγες. Άντε, καλό βράδυ. Άντε, γεια. Γεια σου. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας. Από Αμβούργο παίρνω τηλέφωνο. Τεράστιο Αμβούργο. Βουνό το Αμβούργο. Χρόνια ΠΑΟΞΙΣ. Κύριε Συρίγο. Ναι. Σε ξέρω από παιδάκι. Να σε καλά. Όταν είχες ακόμα το διαλογητήριο στο πλατή. Δεν ήταν δύο, τον νοικιάζαμε εκείνο. Τον νοικιάζατε, ναι. Ξέρω, δούλευα για σένα παιδάκι. Ήμουν παιδάκι και δούλευα εκεί. Να είσαι καλά. Λοιπόν, είσαι καλά τώρα, λοιπόν, είσαι χρόνια στη Γερμανία. Είμαι καλά, είμαι, δόξα τω Θεώ. Έχουμε τη δουλειά μας, δουλεύουμε κτλ. Οικογένεια έκανες. Λοιπόν, 3 παιδιά μεγάλα. Μπράβο. Ωραία, πάμε. Είδες τι παιδιά βγάζω εγώ, ρε. Είπε κανείς τα τίτλα. 3 παιδιά έβγαλε ο άνθρωπος. Που δεν κάνετε ένα παιδί, για δεν παντρεύεσαι, ρε κοπρίτης, ή απέναντι. Θα παντρευτώ. Άντε. Κάποια στιγμή. Λοιπόν. Μία ερώτηση θέλω να κάνετε εσείς όλοι οι δημοσιογράφοι, αυτοί τουλάχιστον που θα είναι αύριο σε συνέντευξη, τον κύριο Ρέμπε. Τι επιτυχίες έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια στη Γερμανία παρέα με τον κύριο Άλοφς, γιατί τη χάνει να τον ξέρω. Για πες μας δύο κουβέντες που τον ξέρεις. Ήτανε τι, πια... Λαμόγιο, αρπακτικό. Μην έχουμε τις εκφράσεις, δεν το υιοθετούμε, αλλά. Μην υιοθετείτε, δεν χρειάζεται. Βρες το αλλιώς. Πάρ' το αλλιώς. Πάρ' το αλλιώς, καλά το είπε. Πάρ' το αλλιώς, δεν κάνω. Αυτά δεν είναι ωραία πράγματα. Είμαι θυμωμένος γιατί έχω φορτωθεί τόσες μέρες με τα ραδιόφωνα. Όχι ότι μου φταίτε οι δημοσιογράφοι, στη δουλειά σας κάνω. Ρε, δεν είμαι δημοσιογράφος, δεν ξέρεις τι δουλειά κάνω εγώ. Ξέρω. Άμπρα. Ξέρω τι δουλειά κάνεις. Ή δημοσιογράφος. Πολύ καλά. Με τους δημοσιογράφους, όχι με εσάς προσωπικά. Ναι. Είμαι πολύ φορτωμένος, σέβομαι αυτά που λένε και νομίζω ότι κάποιος από όλους αύριο που θα παρευρεθεί, ας τον κάνει αυτή την ερώτηση τον κύριο Ρέμπε. Αν είναι λαμόγιο. Όχι αν είναι λαμόγιο. Ναι. Όχι αν είναι λαμόγιο. Τι το ρωτήσει, ρε παιδί μου. Τι επιτυχίες έχει κάνει με τις ομάδες που έχει δουλέψει στη Γερμανία. Σε ποιες ομάδες δούλεψε στη Γερμανία. Στη Βόλσμπουργκ, νομίζω. Πόσα χρόνια. Και στη Βόλσμπουργκ. Δούλεψε και στην Κολονία, ήτανε. Ναι, μπήκε και σε 10 μέρες το διώξανε ή κάθισε χρόνια. Τη χρονιά την έβγαλε, δεν την έβγαλε. Α. Ας τον κάνει κάποιος δημοσιογράφος αυτή την ερώτηση. Εντάξει. Αυτό, τίποτα άλλο. Για καλά σου, φίλε. Ναι, ναι. Τα υπόλοιπα τα ξέρει ο Σαββίδης καλύτερα από όλους μας, νομίζω. Α, κι άμα δεν γιατί τα ξέρει, όποιος βάζει το... θα τα μάθει. Όποιος βάζει το χρήμα, αυτός έχει και το πάνω χέρι. Ό,τι θα πω εγώ και ο κάθε εγώ, νομίζω ότι είναι λόγια του αέρα. Αυτός βάζει το χρήμα, αυτός κάνει το κουμάντο και κανονικά πρέπει να τον κάνουμε και από ένα εικόνισμα όλοι εμείς οι παοξίδες που γκρινιάζουμε σήμερα παρόλα αυτά που έχει προσφέρει στην ομάδα μας. Γιατί εμείς οι παοξίδες είμαστε οι χειρότεροι στην Ελλάδα. Ξεχνάμε πολύ γρήγορα. Θέλουμε πάλι πισωγυρίσματα σε άλλες εποχές.
Σας αρέσει το κυνηγητό, δεν σας αρέσει το. Και το κυνηγητό μας αρέσει. Έτσι. Και μας θέλει ο Ολυμπιακός, μας αρέσει. Κάτι τέτοια μας αρέσουν. Και μιλάω βγήκαμε για την πλειοψηφία. Δεν είναι. Έτσι είναι. Ανταρτοπόλεμο. Ναι. Όταν βγήκαμε στα ίσα με έναν άνθρωπο ο οποίος μας δυνάμωσε. Τώρα δηλαδή τι κρίνια είναι αυτή, ρε φίλε. Λες και παίρνουμε κάθε χρόνο το πρωτάθλημα. Κοιτάμε να τον βγάλουμε τα μάτια, να τον διώξουμε. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Να τον απογοητεύσουμε. Δεν νομίζω να θέλει κανείς να διώξει τον πρόεδρο. Να τον απογοητεύσουμε με την κρίνια μας. Άσε την ομάδα, ρε, να πάει. Δεν... Μια χαρά πήγε η ομάδα. Είμαι ήδη απογοητευμένος. Καλώς. Να είσαι καλά. Έγινε, σας ακούω κάθε μέρα. Να είστε καλά. Γεια σου, εσύ να είσαι καλά. Χαιρετισμούς στο Αμβούργο. Τεράστιο το Αμβούργο. Το ηλιόλου στο Αμβούργο. Τι γίνεται. Πέσαμε. Πέφτουλας. Είναι απίστευτος ο τρόπος που σκέφτονται μερικοί. Δηλαδή τώρα πες ότι ο Καρυπίδης, ας πούμε, παίρνει το πρωτάθλημα φέτος και του χρόνου... Δεν κάνει κανένα, γίνεται κανένα πέρα. Λίγο ξέρω. Κάτσε ρε Αριανέ, πήρες και από χτες. Είχες 35 χρόνια να πάρεις πρωτάθλημα. Σου κλέψανε 2-3. Εμείς οι μεγαλύτεροι που ζήσαμε τη δεκαετία του 70 που γίνανε σφαγές τότε, ο ΠΑΟΚ δικαιούταν να πάρει. Αλλά τέτοιο πράγμα δεν έγινε. Εκεί εδώ έγινε. Δεν ήταν τόσο τα λεφτά γι' αυτό. Που έπαιρνε. Δηλαδή, άμα έπαιρνε το πρωτάθλημα τότε το ΠΑΟΚ, σιγά τα λεφτά που έπαιρνε. Δεν υπήρχε. Ναι. Ενώ τώρα, ειδικά τώρα που έβγαινε ο πρώτος κατευθείαν και καβάτζουν 30 εκατομμύρια. Με τη μία. 30. Ναι, αλλά και από την άλλη μεριά, όλα αυτά τα χρόνια ποτέ δεν είχες ομάδα να διεκδικήσεις. Ναι, δεν, οι άλλοι είχαν καλύτερη ομάδα. Πάντα. Τα τελευταία χρόνια, τα απλά τελευταία 30-35 χρόνια. Δεν αφήνανε. Ψίχουλο. Ναι. Δεν αφήνανε ψίχουλο. Κοιτάζαν τις λεπτομέρειες και ακόμα και δει έναν αγώνα το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός μέσα στην Τούμπα και εκείνο το ματσαλεύανε. Εγώ συνήθως έβλεπα τα μικρά τα παιχνίδια και έλεγα, ρε παιδί μου, ότι παίζει τώρα ο Τζιοβάνι, ο Ριβάλντο και αυτοί εδώ, ο Ζέτεμπεργκ, όλοι αυτοί οι υπερπαίχτες που είχε ο Καρεμπέ και παίζανε με την Καβάλα. Έπρεπε να έχει τη διτσία για να κερδίσει την Καβάλα. Κοίταξε, το ποδόσφαιρο είναι ένα θέλανε όμως, θέλανε να κερδίσουν και αυτό το παιχνίδι χωρίς. Δηλαδή. Έχει ένα απόσπασμα στο ίντερνετ. Καβάλα Ολυμπιακός. Που με το όχι ο Γιανακόπουλος, ποιος είναι. Ξέρω, που πήρε ένα πέναλτι. Αλεξανδρίδης. Που πήρε ένα πέναλτι έξω την περιοχή. Ναι, λέει, δίνει πέναλτι, λέει. Απίστευτο. Το σπίκερ. Δηλαδή, ακόμα και μία χαρά να παίζει πάω ο Ολυμπιακός, σου το μπατσαλεύαν το μάτσα σου. Μισθή του. Άσε να κερδίσω. Αφού είσαι 20 βαθμούς. Πάρε είναι. Τίποτα. Ναι. Σε κάψω. Ορίστε. Ναι, καλησπέρα. Γεια σου. Τι κάνετε, καλά είστε? Μια χαρά, ρε. Όλα καλά. Θέλω να δώσω τα πολλά χαιρετήματα μου στον κύριο Συρίγο που τον ακούω από την αστυνομική εκπομπή των Ιλουμινάτη. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Με την ιδιαίτερη εκπομπή που είχε γίνει, ποια είναι η πιο ιστορική εκπομπή εκείνης της περίοδου? Νομίζω με τους Γιάννηδες. Πολλές ήταν, αλλά η πιο ιστορική ποια ήταν? Με τους Γιάννηδες. Με τους Γιάννηδες. Αυτό δηλαδή πρέπει να κυκλοφορήσει οπωσδήποτε. Κάτι ανεβάσει στο YouTube. Κάτι... Έχουν χαθεί. Τόσο, δηλαδή θυμάμαι, ήμασταν στη δουλειά με κάποιους συναδέλφους και απλά επειδή ακούγαμε όλη εκείνη την περίοδο λίμπερο, απλά κοπανούσαμε τα κεφάλια μου στους υπολογιστές μου. Το χαβό από το γέλιο. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Δυστυχώς εδώ. Ο Παύλος είναι μαζί σου? Ναι, ο Παύλος. Α, δεν έχεις ακούσει την εκπομπή, δεν έχεις ακούσει τίποτα. Εγώ εκεί ήμουνα. Ήμουνα, τους άκουγα από εκεί και όταν ήρθαν εδώ, πάλι τους άκουγα το μεσημέρι όταν έτρωγα. Εγώ προτείνω ένα βράδυ, ένα μεσημέρι, κάποιος να ξαναβάλει σε αυτήν την εκπομπή. Απλά έτσι να την ακούσουμε. Δεν μπορώ να την βρω. Και κάνω έκκληση σε φίλους, γιατί πολλοί φίλοι του έχουν το Ιλουμινάτι σε αρχείο. Εάν κάποιος με ακούει και έχει αυτή την εκπομπή. Με τους Γιάννηδες. Καλά, αυτή η εκπομπή θα έπρεπε να έχει ανέβει στο YouTube σε κάτι για να υπάρχει. Λοιπόν, στο σοβαρά τώρα, έτσι ήθελα να πιο πολύ για προβληματισμό απέναντι, αργιανός είμαι καταρχήν, ναι, απέναντι προς τον συνοπαδό μου για να καταλάβει τι γίνεται επικοινωνιακά. Τι ξέρεις. Αύριο υπάρχει μια συνέντευξη τύπου, σωστά? Ναι. Και εκεί υπάρχει που έχει ίδιο όνομα επώνυμο
υπεύθυνος επικοινωνίας του ΠΑΟΚ είναι, δεν ξέρω. Ο Κυριάκος. Ο οποίος ναι, ο Κίκος Κίκου, πώς το λένε τέλος πάντων. Και έχει πει τι, αν μεταξύ άλλων. Ότι θα μαλώσει και περιμένετε να ακούσει τι θα γίνει με τους δημοσιογράφους οι οποίοι θα ακούσουν ό,τι δεν έχουν ακούσει ποτέ ξανά. Ναι. Σωστά καταλαβαίνω. Και επειδή ξέρω ότι ο κύριος Συρίγος είναι γνώστης. Τα είπε. Ναι, θέλω δηλαδή να καταλάβουμε εμείς οι Αργιανοί τι. Ότι θα μαλώσει τους δημοσιογράφους οι οποίοι είναι ενάντια στον ΠΑΟΚ. Σε αυτή την πόλη την οποία ζούμε. Δηλαδή, εγώ αυτό δεν το κατάλαβα. Υπάρχει το κατάλαβα. Έστω και ένα ραδιοφωνικό μέσο, μηδιακό, οτιδήποτε, ιντερνετικό, το οποίο τα ξέρω για το Λαμπάτο Άρης, ραδιοφωνικό μέσο. Το οποίο τι κάνει. Μαλώνει, γράφει άσχημα πράγματα για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή θα μας θέσουν και τα λίγα μέλη έχουμε. Και να περιμένουν ότι θα είμαστε αυστηροί. Και σκέψου, Παύλε, το αντίστοιχο με εμάς, που για τον Άρη έχουν υποθεί τέρατα. Ό,τι και να έχει συμβεί σε γειτονικό ραδιόφωνο κοντά εκεί σε εσάς, ποιο είναι, τόσο, δεν χρειάζεται καμία και μαύρη διαφήμιση. Την τρίχα την κάνουν τριχιά. Και δεν έχει γίνει ποτέ ένας παράγοντας, τώρα τελευταία το έκανε μόνο ο πρόεδρος, που έχει απαγορεύσει την είσοδό τους και πολύ καλά έκανε. Τώρα τελευταία, όλες τις προηγούμενες φορές μαθαίναμε τέρατα. Και για τον Πάκο τώρα βγήκε αυτό και θα μαλώσει, θα το μαλώσει πει, τον δημοσιογράφο. Το έχω πει τώρα, επειδή σήμερα έλεγε ο... Είπαμε αυτό για τον, Μπούζο τέλος πάντων. Εγώ έχω πει ότι... Είπαμε στην αρχή της εκπομπής ότι βγήκε και είπε ο Μπούζος ότι θα... Το όνομα του κυρίου δεν το χρησιμοποιώ καν. Τέλος πάντων. Δηλαδή πραγματικά. Ναι, τέλος πάντων. Είπε σήμερα ότι έχει συμμορία ο ΠΑΟΚ, η οποία αρμέγει και μην ανοίξω στόμα μου κτλ. Και είπαμε τι είπαμε. Εγώ θέλω να πω. Απρός αυτόν στρέφεται το ταβέρι, γιατί νόμιζα σε κάποιον άλλο με πολύ λιγότερα μαλλιά από τον συγκεκριμένο που έχει πει κάτι άλλο. Όχι. Άκου τώρα τι γίνεται όμως. Άρα δηλαδή θα μαλώσει το συγκεκριμένο ραδιόφωνο. Ο υπέροχος του ΠΑΟΚ. Εγώ επειδή... Που μόνο ΠΑΟΚ παίζει. Εγώ επειδή έχω... εντάξει, και πριν τα ραδιόφωνα, που έχει καμιά 10-12 χρόνια και που ασχολούμαι. Και γενικά, εντάξει, σε κάποια πράγματα με κόβει. Να σου πω κάτι, όταν εγώ άκουγα τον... Γι' αυτό και είμαι χαλαρός τώρα με τον Μπούζο. Είχε πανδημία, θα ακούσει και ο Γιώργος τώρα ο Σύριγος, είχε πανδημία Γιώργο. Οπότε καταλαβαίνεις ότι στην πανδημία το Μάρτιο και τα λοιπά εκείνης... Δεν είχε κανένα νέο τίποτα. Ή μετά το Μάιο όταν ξαναξεκινήσαν τα παιχνίδια ήταν, οι πτήσεις ήταν λίγο περίεργες. Και αναγκαστικά ο Άρης έκλεισε 15 θέσεις για, 15 άτομα και 8 θέσεις για άλλα 8 άτομα. Αλλά σε άλλη πτήση. Δεν μπόρεσε να βρει μπασμένα στην ίδια πτήση. Ναι. Από τις 12 η ώρα μέχρι τις 2... Έψαχνε να βρει και έκανε. Εντάξει, γινόταν χαμός με το ΠΑΟΚ Ξάνθη. Η περίοδος ΠΑΟΚ Ξάνθη, ΠΑΟΚ Ξάνθη. Και έκανε, αντί να μιλήσει για το ΠΑΟΚ Ξάνθη, ας έλεγε αυτά που ήταν να πει, ρε παιδί μου, ας έπαιρνε μια θέση. Έκανε από το πρωί, από τις 12 μέχρι τις 2, γιατί 6.30 ώρα το πρωί κάποιοι παίχτες του Άρη ή ο προπονητής κτλ. Φύγαν 6.30 ώρα το πρωί. Και γιατί, και έκανε ολόκληρο τώρα, θέμα. Λες, μιλάμε αυτό για, θα σου πω. Δηλαδή... Για το συγκεκριμένο... παιδιά, τέρμα με τον Μπούζο μόνο... δεν είναι. Ναι, δεν εντάξει, είναι σωστό, το λέω δεν, εγώ. Ναι, αυτό και πολλοί ασχολείται. Έφερα το παράδειγμα. Έφερα το παράδειγμα τώρα. Θέλω να καταλάβω λίγο και η συνοπαδή μου. Αυτό να καταλάβουμε. Δεν γίνεται. Τους χαλάει τώρα η μαγιά και επειδή χαλάει η μαγιά, όχι ο ένας, όχι ο άλλος τώρα. Σαλιάρδης. Τέλος πάντων. Κλείσει γιατί γίνεται χαμός και πρέπει να κλείσουμε. Και άλλος ένας είναι από μακριά και κλείνουμε. Πάμε, δύο λεπτάκια. Έλα, ορίστε ο επόμενος. Καλημέρα. Γεια σου. Καλημέρα. Γεια σου, Αντρέα μου. Γεια σου, αδερφέ μου. Γεια σου, Παοκτσί μου, Παοκάρα μου, μεγάλη Συρίγο. Αυτός ο κύριος Μπούζος, τι ομάδα είναι? Τρίπολη. Παοκτσίς είναι? Τρίπολη. Τρίπολη είναι. Ναι. Είναι Πελοπολίση. Γιατί δεν μας λες για το Μαωρίσιο, κύριε Συρίγο, τι έγινε? Πήγε στον Παναθηναϊκό, τι έγινε? Πήγε στον Παναθηναϊκό, τι έκανε τώρα? Πήγε σε μεγάλο μάδο. Ο Παλώνη, πώς ήταν αυτό το προπονητή, ποια χρόνο ήταν στον ΠΑΟΚ, πώς ήταν ο Παλώνη, ήταν πώς... αυτό, όταν απέκλεισε ο ΠΑΟΚ την τότε... Όταν έπαιζε ο Σαλπικίδης. Ναι, βέβαια. 11, όταν έπαιζε ο Σαλπικίδης. Ναι, καλός προπονητής. Ο 11. Οκ. Άντε και με την νίκη. Ο ΠΑΟΚ δεν χάνε τον Άρη ποτέ.
Ποτέ. Ο Πάοκ δεν χάνει τον Άρη ποτέ. Τέσσερα έφαγες πέρσι. Γεια. Να παίρνεις πιο νωρίς, δεν σε καμαρώνουμε, ρε, πήρες τελευταίο. Έχουμε άλλη. Έχουμε Chicago Bulls, φεύγουμε. Chicago Bulls, την κάνουμε, την κανάς. Ναι. Με... Θα στηθούμε, τι ώρα είναι αύριο η συνέντευξη? Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάσαι. Οπότε μόλις μάθεις, στείλω μου και εμένα ένα μήνυμα. Ελπίζω να κατευνάσουν τα πράγματα. Ή να γίνουν χειρότερα. Πώς το είπες εκείνο που πώς θα κάνει, ότι ποιοι ήταν αυτοί που τα... Το γύρισμα που θα γίνει. Α, ότι... πώς το είπες, ωραίο το είπες εκείνο. Το ξέχασα. Να είστε καλά, γεια σας, αύριο στις 7.